Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σας δίνουν την καλύτερη λύση μαζί με την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Ενώ αν ψάχνετε ανταλλακτικό, υπάρχει ένα τεράστιο μπαζάρι ανταλλακτικών όπου μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο στο www.listoparto.gr. Η μεγάλη αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άρης είναι στον αγαπημένο σταθμό, βρες δίπλα στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Το Radio Booth του Μετρόπολης 95,5, βγες φωτογραφία μπροστά στο Photo Booth του Μετρόπολης, κάνε like σελίδα μας, ανέβασε φωτογραφία στο Facebook, κέρδισε σούπερ δώρα ΠΑΟΚ, tablet και smartphones. Οι 30 πιο φαν φωτογραφίες με τα περισσότερα like κερδίζουν, τα ονόματα θα ανακοινωθούν στην εκπομπή Πλάκα Τέλος την 5η 27 Σεπτεμβρίου. 9.55 εκείνο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, γιατί δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SMS-έρα, ενώ να πω SMS-έρα. Τι είναι αυτό? Η σελίδα μας. Α, SMS-έρα. SMS-έρα. Τι είναι αυτό, δεν το SMS που δίνει. Ναι. Μάλιστα. Να πω ότι το goldmall.gr παρουσιάζει την καλύτερη τιμή εισόδου τη θεατρική παράσταση Misery του Stephen King. Το αριστοργηματικό ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο με σπουδαίες ερμηνείες έρχεται για 5 μόνο παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία στη Τζιμισκή. Απόκτησε τώρα το εκπτωτικό σου εισιτήριο για το Misery αποκλειστικά στο goldmall.gr. Ενημέρωσε ότι σου λείπει μια αναφορά για ένα χορηγό. Λίγο στη γραμματεία να δουν λίγο τι γίνεται. Με το καντίνα pit stop. Και εμείς προχωράμε. Τι γίνεται, Κωστή? Καλά, είμαι εσύ, τι κάνεις? Μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πώς πάει?
Καλά, εντάξει. Περιμένεις το παιχνίδι? Ποιο παιχνίδι θα περιμένω, ρε κόκκινο? Εγώ θα περιμένω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα περιμένω Άρης ΠΑΟΚ στο... Δεκτό. Θα περιμένω το παιχνίδι αυτό, να δω καμιά, ξέρω εγώ, κάνα 5-0, κάνα 0-1, κάνα αστράγαλο φαγωμένο, κάνα μπουνίδι, καμιά αποβολή, ξέρω εγώ, ξυλίκι. Τι παιχνίδι να δω τώρα? ΠΑΟΚ Άρης σε Κύπρο που περνάνε δύο από τους τέσσερις και άλλοι είναι τα άσπρα χώματα. Εντάξει. Είδαμε και χθες παιχνίδια. Τι παιχνίδια? Κατέμιας μερικά. Κατέμιας εμένα. Ευτυχώς ένα κλείδος την τελευταία στιγμή. Έλα, ας τα κρυάδες. Ας... Τι κρυάδες? Ας τις περίμενε κρυάδες. Να πληρωθεί. Εκτελεί ο Μανιάς πέναλτι, έτρωγε μια καραβίδα ο Ραπτόπουλος. Το λέει θα το χάσει. Ο άλλος κόντεψε σαν πληγείο θα το χάσει. Μου είναι κουρσούζλι το παίξαμε όβερ στο ημίχρονο. Εσείς οι κουμαρτζίδες έτσι κερδίζετε, χάνετε. Εντάξει, τι κάνω. Εσείς οι κουμαρτζίδες, εσύ δεν παίζεις στίχημα? Εγώ παίζω στίχημα, αλλά δεν το έχω εξάρτηση. Δηλαδή, αν μου πεις δεν θα παίξει 5 μήνες στίχημα, δεν θα παίξω. Και ποιος σου είπε ότι αυτός που παίζει δίπλα σου είναι εξαρτημένος? Και ποιος? Όλοι όσοι παίζετε στίχημα είστε εξαρτημένοι. Εσύ γιατί δεν είσαι? Δεν είμαι, ρε φίλε. Εγώ μπορεί να είμαι εξαρτημένος σε άλλα πράγματα. Να έχω κουσούρι, να πούμε. Κουσούρια έχουμε όλοι. Η εξάρτηση είναι κουσούρι. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ είμαι εξαρτημένος από το τσιγάρο. Σωστό. Είναι κουσούρι. Είναι εξάρτηση. Όχι, η εξάρτηση είναι κουσούρι. Κουσούρια υπάρχει. Οποιαδήποτε αγάπη μου γλυκιά πιστεύω εξάρτηση είναι κουσούρι. Και καλή υπάρχει καλή εξάρτηση. Γιατί να την πει εξάρτηση άμα είναι καλή? Το σεξ. Το σεξ είναι καλή εξάρτηση. Βεβαίως. Ωραία. Πάνε κάνε σεξ. Ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός, η εξάρτηση. Δηλαδή αν δεν πάω δύο μέρες προπόνηση που παθαίνω όχι, κάτι. Αυτός ο οποίος στάσου, 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 στάσου. Αθλείται. Κάτσε, δεν κάνει αερόβια γυμναστική. Ναι, και... και την κάνει σε καθημερινή βάση. Ναι. Ας πούμε εξαρτώμενο, δηλαδή λέει ναι. Ότι 7 η ώρα το πρωί εγώ θα πάω. Να περπατήσω, να κάνω δυναμικό περπάτημα. Αν δεν πάει μια μέρα που έχει θέμα, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πρόβλημα? Γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Αν δεν πας μια μέρα. Αν δεν πάω μια μέρα, έχω πρόβλημα. Ναι, είμαι εξαρτημένος. Τι δεν είναι καλό. Το να είσαι εξαρτημένος σε οτιδήποτε δεν είναι καλό. Μάλιστα. Μπορεί να με βάλουν φυλακή ένα μήνα και να με πούνε δεν γυμναστείς. Ρε φίλε, θα κάνεις τον παλαούρο ένα μήνα. Γιατί ξέρω εγώ έκανες κάτι. Και εγώ θα πω, θα μου πούνε τι θέλεις να κάνεις. Θες να κάνεις το ένα το άλλο. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Πότε θα μισό λεπτό να μάθεις τον κόσμο πέντε πράγματα. Το ραδιόφωνο είναι και ενημέρωση να πούμε έτσι. Σωστά. Να με πούνε δεν κάνεις προπόνηση ένα μήνα. Άμα θα πω τι είναι αυτό εδώ, εξάρτηση. Κακό πράγμα. Κακό πράγμα. Ισχύει. Εξάρτηση σε οποιοδήποτε άτομο είσαι. Δηλαδή είσαι εξαρτημένος από έναν άνθρωπο. Ο άντρας σε μια γυναίκα, η γυναίκα σε έναν άντρα είναι εξαρτημένος. Είναι κακό. Η εξάρτηση είναι κακό. Ένα ζευγάρι. Άμα έχεις εσύ μισό λεπτό, έχεις μια κόρη, ένα γιο. Λέμε, παράδειγμα. Ναι. Και πάει 20 χρονών, 22. Mm-hmm. Η κόρη δικιά μου, ας πούμε, και μου πει: μπαμπά, είμαι εξαρτημένη με αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάω. Μα τον και θέλω. Θα δείσουμε μαζί. Τον αγαπάω, τον κάνω, τον ράνω. Τι φαίνεται άσχημα, μα είναι εξαρτημένη. Ρε, δεν πάω να επιδειχθείς με κανέναν άλλο να ησυχάσεις. Τι αν την πεις, να είναι εξαρτημένη. Πάνε κάνε σεξ με έναν να ξελαμπικάρει το μυαλό σου. Εξαρτημένη, εξαρτημένος. Αγαπάει. Έχω εγώ έναν φίλο, αγάπησε μια κοπέλα, δεν τον ήθελε η κοπέλα. Εντάξει. 3 χρόνια την κυνηγούσε. Μετά από 50 χρονών δεν παντρεύτηκε, δεν βρήκε γκόμενα κτλ. Ήταν εξαρτημένος από αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή εμάς μας θέλανε οι γυναίκες, τι κάναμε δηλαδή? Μα δεν μας έθελε μια 2 χρόνια, 3 χρόνια, τι πρέπει να κάνουμε? Αν αυτό. Μα είναι εξάρτηση, κακό! Τι! Σωστό, σωστό τι! Πες μου, τι έχω λάθος. Στις σχέσεις, αν δεν είναι. Στις σχέσεις, ναι. Αν δεν αμφίδρωμα τα συναισθήματα, είναι πρόβλημα. Τι αμφίδρωμα να είναι? Πρέπει να θέλω και να θέλει. Να θέλει, όχι να είναι εξαρτημένος. Δηλαδή να πάει αυτοκτονήσει επειδή ο άλλος δεν θέλει. Άμα θέλει και θέλω. Θέλει και θέλω. Και δεν βαριέσαι. Και δεν βαριέσαι, κοκκινέ. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια θα πηδήξει, θα κάνει, θα βαρεθεί και εσύ και αυτή. Τον τέταρτο χρόνο θα πάει, θα πιάσει καναπέ ο ένας απ' την άλλη και ο άλλος απ' την άλλη. Άσε μας, κοκκινέ. Πάνε στα θέματα τώρα. Okay. Τράβα στα θέματα τώρα, μας κάνεις κοινωνιολογική αυτή τώρα. Πάμε παρακάτω. Τι έχει, πάω Κάρης. Μήπως γνωρίζεις πότε ανακοινώνονται οι νικητές της διαρκείας για τους ανέργους του ΠΑΟΚ? Εμένα. Εσάνα, τι με νοιάζει εμένα, εγώ άνεργος είμαι. Μια χαρά δουλειά έχω. Αν γνωρίζει. Δεν γνωρίζω. Πότε ανακοινώνει. Να πάρω τηλέφωνο στον Σαϊραδάρη να του πει. Δεν ξέρω. Σε έναν άλλο. Στον Σαϊραδάρη τον αυτόν. 300 υπαλλήλου έχει πάει πάω και εγώ να τον απαντήσω. Α πάρει 945-522. Ποιο είναι το τηλέφωνο να τον πει. Άλλα θέμα λέγει. Λοιπόν, ναι. Βάθηση ανακαινίζει. Πα σε ένα κατάστημα Κοσμάγου για εξειδικευμένε τεχνικέ και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Πα Εύασμο, πα Κέντρο ή Φίνικα. Mm. Στα καταστήματα Κοσμάγουλου η θερμομόνωση και η πατήτη σηματοκονία ανάγονται σε επιστήμη. Εκεί θα βρείτε τις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες μεθόδους βασισμένες στα πιο ανθεκτικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τρία τα καταστήματα, δυτικά η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Ωραία. Λοιπόν, χτες είδαμε, είχε αρκετά παιχνίδια, είδαμε αυτά τα οποία... Τον Απόλλων Αθηνών είδαμε. Καλύτερα να βλέπαμε καμιά ταινία του Τζέιμς. Και τον Ατρόμητο το πέχασε ένα δύο από τον Παζιάννα. Τι έκανε ο Παζιάννα? Παζιάννα από εδώ και πέρα θα στείνεται με τον Μιχαήλ τον Τσιμόπουλο. Γιατί στείνεται, ρε φίλε? Θα στείνεται, κέρδισε.
Δεν καταλαβαίνει. Θα στείλετε με τον Τζιμόπουλο τον Μιχαήλ και τον Σκόντρα, τον Μπουκουβάλα από τη μια, τον Βόρειο Ευρωπαίο, όπως τον Βόρειο Μακεδόνα από την άλλη. Θα παίζει ο Λίλα εξάριο σκυλί, θα τρέχει μπροστά. Όσο βάζει τον Κλάους στην αντεπίθεση, τι το βάζει τον Κλάους. Δεν καταλαβαίνω, ρε εσύ, Πετράκη. Ωραία το στείνει το έργο. Μια χαρά στείνει την ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Κερδίζει το 75-2-1 τον Ατρόμητο. Και κάνει αλλαγή, βάλει τον Κλάους. Θα κάνει τι, ρε Πετράκη. Τι να κάνει ο Κλάους το 75 σε αντεπίθεση. Ο Κλάους είναι να πάει σε κάνα εστιατόριο, να έχει κανένα μπουκάλι βότκα, να είναι εκεί πέρα κανένα μπουκάλι ουίσκι από την άλλη μεριά, να πιει, να κάνει να ράνει. Μπορεί να έχει βάλει στοίχημα τι με τον Κλάους. Τι να βάλει στοίχημα, ρε φίλε. Να δηλαδή, εγώ δεν λέω για τον Κλάους που λες είσαι εμπαθής. Έχει το μανιά. Κερδίζει 2-1 η ομάδα σου. Ναι. Και βάλει το μανιά αλλαγή, για να πάρει ταχύτητα και κόντρα. Άμα θες να τον βάλει. Αυτό για... τον πιστεύει. Τι να τον πιστέψει, αφού είναι αργός, τι να τον πιστέψει. Ο Μανιάς αργός. Τι είναι, γρήγορος είναι. Καλός. Καλός είναι. Ναι, για τρέξε μαζί με τον Μανιά να δούμε, θα βγεις πρώτος εσύ ή ο Μανιάς. Ο Μανιάς. Ο Μανιάς θα βγει. Ναι. Σε περάσει λίγο. Θα με περάσει. Με την κοιλιά που έχεις εσύ στα 30 μέτρα μπορεί να τον περάσει. Εσένα. Τελείωνε, ρε, για σένα μιλάω τώρα. Όταν έρθει η κουβέντα για μένα, θα μιλήσουμε για μένα. Το κόκκινο. Ελεύθερος ο Κωσμηματοπόλης για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου και πολύ σωστά έγινε. Άκου να δεις, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Ξέρω εγώ τι έγινε εκεί. Ξέρεις και εσύ τι έγινε εκεί. Όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Αλλά όταν βλέπω. Μη το πας αργά. Όχι, όχι. Ναι. Άσε να μιλήσουμε σοβαρά. Πόσο χρόνο ήταν ο Κωσμηματοπόλης, 73. Όταν βλέπω ναι. τους ιατροδικαστές ναι. να μην βγάζουν αιτία. Καλά, καλά. Εγώ τι να πω. Καλά, καλά οι ιατροδικαστές. Έτσι τους. Εγώ τι να πω. Προφανώς υπερηραίωση ατμόσφαιρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ιατροδικαστής πηγαίνει με την περιέργεια ως πιθανόν, δεν το λέω, σε καταγγελία, λέω πιθανόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μου λες κόκκινε. Άμα ήταν ο Καραμάλης ή ο άλλος, ο αχώνευτος, ο Σαμαράς ή ο Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος πλην των αριστερών που κυβερνάνε και φαινόταν τον κλόπ να βαράει ο αστυνομικός στο ΖΑΚ. Ναι, πού το χτύπησε. Στο χέρι. Στο χέρι. Mm. Στο χέρι το χτύπησε. Ναι. Και στη φτέρνα να το χτύπαγε. Ναι. Εγώ σου λέω αν το χτύπαγε. Ναι. Σήμερα θα γινόταν ο ΖΑΚ. Οδός. Θα γινόταν οδός, πώς το λέγανε το παλικάρι το συγχωρεμένο, το επίθετό του. Ζακ Κωστόπουλος νομίζω. Λοιπόν, πού μένεις εσύ εκεί πέρα στην Ανθέων. Η οδός του Ανθέων θα γινόταν Ζακ Κωστόπουλου. Κάθε χρόνο θα γινόταν. Άστο σε μένα. Δεν ξέρω πώς λεγόταν, λέω. Άστο σε μένα τώρα το έργο. Εάν δεν ήταν ο Τσίπρας ο αριστερός επάνω και βαρούσε ο χωροφύλακας επί άλλου κόμματος. Εγώ θα πω της Νέας Δημοκρατίας. Του Πασόκ. Όχι του Πασόκ, ενός άλλου δεξιού κόμματος. Ήταν η Χρυσή Αυγή απάνω, λέμε. Και βαρούσε ο χωροφύλακας τον Ζάκο, τον Κωστόπουλο. Και το έπαιρνε η κάμερα. Και σκοτώνα θα κυνηγούσαν τον Κωσμηματοπόλη ή τον Πρωθυπουργό. Εσύ έγινε κάτι στο ένα μέτρο. Άντε πάρει, και τρέχει 50 χιλιόμετρα μακριά. Άντε πάλι. Ρε, εσύ κοινωνικό θέμα δεν είναι. Το πιο κοινωνικό. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν ήταν η Χρυσή Αυγή, η Νέα Δημοκρατία ή κάποιο κόμμα όχι αριστερό επάνω και βαρούσε ο χωροφύλακας τον Ζακ Κωστόπουλο και στο δάχτυλο του χεριού. Θα γινόταν να πούμε το πατηρτή, θα είχαμε να πούμε διάφορα θέματα, οχλαγωγίες κτλ. Τώρα δεν είχαμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Εσύ έχετε να πει κάτι άλλο. Ναι. Για πες μου να ακούσω. Ότι αυτό που λες ισχύει. Ισχύει αυτό που λέω. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και κάποια ερωτήματα τα οποία είναι σοβαρά. Μην παίρνεις μεταλλική φωνή, ρε. Τι ερωτήματα υπάρχουν. Για θάνατο μιλάμε. Για θάνατο. Θες να γελάω. Εντάξει, κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι. Τι να κάνω. Και πρέπει να γελάω όταν. Όχι, να κλέσαι. Μιλάω για θάνατο. Ναι. Λοιπόν. Α, όταν μιλάς για θάνατο παίρνει μελωδία η φωνή σου. Όχι, δεν παίρνει, αλλά δεν μπορεί να αστείευεσαι. Γιατί αστείευομαι εγώ. Εγώ λέω ένα κοινωνικό θέμα. Εγώ αστείευομαι. Λέω ότι άμα ήταν ο νεοδημοκράτης ή ο ακροδεξιός και δεν ήταν αριστερικημένος θα γινόταν ο Ζακ Κωστόπουλος οδός πλατεία άγαλμα. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Παίρνει μέταλλο η φωνή σου, αλήθεια. Μάλιστα. Έχει μέταλλο η φωνή. Ναι, πάλι καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος αφήνει το μαγαζί του ξεκλείδωτο. Ξεκλείδωτο. Ναι. Και ειδικά ένα κωσμηματοπολείο. Ναι. Τι στημένο το κάνω, το παίξαν σωστή. Όχι ρε φίλε, ρωτάω. Τι για μένα μάθαινε. Πώς ξαφνικά βρίσκεται ο άλλος να μην μπορεί να βγει, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Δεν ξέρεις τι. Ότι πατάς το κουμπί και κλειδώνει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρεις. Δηλαδή, αν πάω εγώ να ληστέψω μια τράπεζα τώρα και πω φέρτε τα λεφτά, δηλαδή με κλειδώσουν μέσα. Έγινε σκηνικό ναι. και μόλις άρχισε να ρίχνει με το όπλο, άνοιξε η πόρτα και έφυγε. Μάλιστα. Το ανοίξανε. Αυτό είναι τώρα. Πάλι δεν σε αναφέρω. Τι έγινε. Κάτι ταινίες, προκειμένου να έχει θύματα. Προκειμένου να έχει θύματα, κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα, αν πάτησε κουμπί, δεν πάτησε κουμπί. Από τη στιγμή που το χτυπήσανε. Το κοινωνικό θέμα δεν είναι από τη στιγμή που το χτυπήσανε. Το κοινωνικό θέμα είναι αυτό που λέω εγώ. Γιατί το δεν γίνανε οχλαγωγίες. Το θέμα ποιο είναι. Ναι, γιατί δεν γίνανε. Επειδή ήταν γκέι, επειδή ήταν οροθετικός. Επειδή... Ήταν έτσι, οροθετικός. Οροθετικός, είχε HIV. Τι είναι αυτό. AIDS. Είχε AIDS, ήταν γκέι και ήταν και ναρκωμανής. Λοιπόν, όλα αυτά τα πήρα. Μαζί τα είχε αυτά όλα, τα κουσούρια αυτό. Ο συγχωρεμένος. Εμείς έχουμε άλλα τόσα. Ναι, ρε παιδί μου, τα λέμε τα δικά μας, να μην πούμε και το αλλού.
Λοιπόν, για αυτά τα κουσούρια. Οπότε, τα χρησιμοποίησαν όλα αυτά. Εναντίον του. Του θύματος. Ή και υπέρ του. Ναι. Ή και υπέρ του. Για να το πάνε το θέμα αλλού. Εμένα αυτή η εκμετάλλευση. Ναι. Πάνω στο, σε έναν ανθρώπινο πόνο της οικογένειάς του, ναι, και στο χαμό ενός νέου παιδιού, ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν από όπου και αν προέρχεται. Τελείωσε. Πάμε. Δηλαδή, εγώ δεν είδα, ναι, να συγκρούονται ομάδες οπαδών, ναι, και να έχει ένα νεκρό και να πούμε είστε βλάκες για αυτά τα πράγματα. Ή να συγκρούονται κομμάτων και να πω είστε βλάκες. Είδα ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει διαλευκανθεί από την ίδια την αστυνομία. Ναι. Δεν αποφάνθηκαν οι ιατροδικαστές. Μάλιστα. Και καλούμεθα εμείς να πάρουμε θέση, ναι, σαν θύματα. Σαν θύματα, γιατί θύματα είμαστε. Δηλαδή, εδώ περνάνε νομοσχέδια τα οποία μας δουλεύουν, σου λογαρίζουν, σου λένε δεν ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές, ενώ ξέρουν πότε. Ας τώρα, πριν πας από άλλους δρόμους, πάνε, φέρε τα μάξι στην ευθεία. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Τελείωσε, το είπαμε το θέμα. Άλλο, τι έχουμε. Έκανα άλλο θέμα. Ο Πάπας θα φύγει, λέει. Άμα δεν. Έτσι είπε χθες αυτός. Δεν το λέω. Το είπα χθες. Θα φύγει ο Πάπας. Αν δεν υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του Υπουργού. Ναι. Θα φύγει. Δηλαδή, ο Τον Πάπας ήρθε στον Ηρακλή πριν διευθυνθούν οι υποσχέσεις του Υπουργού. Με άλλα λόγια. Ο Υπουργός ό,τι δεν το έχει κάνει. Θες να με ακούσεις. Θέλω να σε ακούσω. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δανείζει, δεν χαρίζει. Ποιος άνθρωπος. Ο Τον Πάπας. Ο Τον Πάπας δανείζει, δεν χαρίζει. Όπως κανείς. Σιγά σιγά μας τα βγάζει τη φορά. Όλα τα λέω. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα 300 τα βάλε για να τα πάρει πίσω. Όχι. Τότε δανείζει. Αυτά, όπως έχει ένα ευρώ, έχει αυτό 300 χιλιάρικα. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν λέω ότι έχει δισεκατομμύρια. Ναι. Εκατομμύρια έχει. Ναι. Αλλά λέω όπως έχεις τα 300 χιλιάρικα, ναι, εσύ, ναι, ναι, αυτός, ναι, έχεις ένα ευρώ. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα το αυτό. Λες. Αυτός ήρθε με κάποιες διαβεβαιώσεις. Ναι. Ότι θα γίνουν αυτά, αυτά, αυτά από και αυτά. Από ποιον είχε διαβεβαιώσεις. Από τον Υπουργό. Μόνον. Ή από την οικογένεια του Ηρακλή. Και από την οικογένεια. Τι, από την οικογένεια δεν μας είπε τι διαβεβαιώσεις είχε. Ό,τι τους είπε ο Υπουργός στις συναντήσεις που κάνανε μαζί του. Μάλιστα. Τις μεταβιβάσανε στον άνθρωπο. Α, έτσι έγινε. Σπασμένο τηλέφωνο δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ναι. Δηλαδή τόσο καιρό. Ναι. Που ασχολούνταν με τον Καρυπίδη, ναι, ο Πάπας ήξερε τι γίνεται στον Ηρακλή. Ναι. Όχι. Όχι. Τα έμαθε, ναι, είδε ότι το συμφέρει, ναι, και από εκεί πέρα θα ασχοληθεί. Του βάλαν όμως κάποιες, ναι, παραμέτρους. Είναι 1, 2, 5, 10. Σφιχτό σε βλέπω, γι' αυτό λέω. Καθόλου. Μάλιστα. Τον άλλο είμαι ψύχρεμος και σοβαρός, ναι, και άλλο είμαι σφιχτός. Μάλιστα. Εγώ δεν πετάω στα σύννεφα. Ναι. Ούτε λέω ιστορίες για γρήγορα. Καλά, καλά. Ας τη θεωρία. Άλλο θέμα. Όσο, δηλαδή, ναι, όταν με ρώτησες. Θα βρεθούν λεφτά για το μετοχικό σου. Λέω ναι. Αυτά μπήκαν στα αλήθεια ή είναι κανένα λογιστικό τρίκ. Ακόμα στο. Είναι, θα μπήκαν. Τελείωσε. Όχι, δεν θα βγούνε. Ναι. Θα μείνουν κιόλας. Είσαι σίγουρος ότι. Δηλαδή, αν δούμε το βιβλιάριο τώρα είναι γεμάτο. Ναι, ναι, ναι. Υπογράφω γι' αυτό. Υπογράφω, υπογράφω γι' αυτό. Ναι, εγώ θέλω να δω το βιβλιάριο. Υπογράφω γι' αυτό. Και ξέρεις τώρα. Ρε, υπογράφω γι' αυτό. Εγώ δεν υπογράφω. Όχι, εγώ υπογράφω. Ναι, εντάξει, εγώ δεν υπογράφω. Δεν είχα πάρει ένα ρίσκο. Μάλιστα. Γιατί δεν τολμάνε πολύ. Και σου λέω μέχρι την Παρασκευή θα μπουν τα λεφτά. Βγήκαν μετά. Όχι. Δεν βγήκαν ποτέ. Δεν βγήκανε. Την Παρασκευή εσύ το πρωί γελούσες. Ναι. Και πάλι γελάω εγώ. Το βράδυ μπήκαν όμως. Ναι, πότε βγήκαν. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Δεν μπήκα σε άλλο λογαριασμό, δηλαδή πες βγες. Δηλαδή, άκου να δεις. Έχεις κάποιες επαφές, ναι, στην πορεία των ετών. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι σου λένε. Εσύ το βιβλιάριο το είδες. Στο δείξαν δηλαδή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, ναι, σου έχουν πει ένα, δύο, πέντε, δέκα πράγματα και δεν διαψεύτηκαν ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχεις κανένα λόγο όταν σε διαβεβαιώνουν ότι τα λεφτά, ναι, είναι όχι, εκεί. Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Άμα δεν δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω. Εγώ τον Χριστό, δηλαδή, αν δεν τον έβλεπα σαν τον Θωμά, δεν θα τον πίστευα ότι αναισθήθηκε. Και το μυαλό σου δεν το βλέπουμε, αλλά λέμε ότι έχεις. Ναι, κόκκινε. Το βιβλιάριο το είδες ότι δεν βγήκαν τα λεφτά. Από εκεί δεν βγήκαν τα λεφτά. Δεν βγήκαν. Το είδες. Σίγουρο, δεν βγήκαν. Είσαι σίγουρο, δεν βγήκαν. Ναι. Τέλειος πάει. Το είπες. Άλλα λεφτά δοθήκανε, ναι, για το μερικό κεφάλαιο, ναι, ναι, και άλλα λεφτά για να πληρωθούν οι πάντες. Και γίνονται και άλλα πράγματα. Σίγουρα, έτσι. Τελείωσε. Ρε φίλε, ναι, λέω τον κόσμο να πετάει στα σύνδεσμα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω τον κόσμο να αγοράζει διαρκεία. Απλά το βλέπω λίγο βαρύ τον Πάπα, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι βαρύ, ρε φίλε, είναι το στυλ του. Είναι ελαφρύ, τι είναι. Το στυλ του είναι τέτοιο. Το στυλ του είναι τέλειος, αυτό. Ό,τι πεις εσύ. Δηλαδή είναι δυνατό. Παίζει Άρης Πάου. Ναι. Παίζει Πάου Κάρι. Πάου Κάρι. Ναι. Και τι έγινε. Και εσύ ασχολείσαι με τον Πάπα. Όχι, θα γράψω 18 σελίδες για ένα μάτς φιλικό που θα είναι αδιάφορο και φιλικό. Ναι. Άμα χάσει ο Άρης 4-0, ναι, θα ασχοληθεί αύριο. Αυτό θέλω. Αν χάσει ο Άρης. Ναι, αυτό θέλω. Αν κερδίσει ο Άρης 0-1 θα ασχοληθείς αύριο. Και αυτό το θέλω. Άμα έχει δύο τραυματίες από τον ΠΑΟΚ θα ασχοληθείς αύριο. Εσύ είπες χθες, ρε ηλίθιε, ότι το μάτς είναι αδιάφορο. Εγώ, αυτά που λες τώρα με δικαιώνεις εμένα. Τι είναι αυτό, τι θέλω. Λοιπόν, ανέβηκε τώρα. Πάρτε μέτρο προς σελίδα 38. Ναι. Ένα απλό παιχνίδι πάνω να το κάνουν ντέρμπι. Δηλαδή, και γράφει ο Ραπτόπουλος με τον κόκκινο, ναι, ότι... τι είναι το παιχνίδι, πώς πρέπει να είναι το παιχνίδι και τι πάνε να το κάνουν. Ναι. Γράφουμε κάτι. Διαφωνούμε. Τώρα θα πάρουν την εφημερίδα της Ελλάδας. Να την πάρουν, ναι, γιατί να το διαβάσουν τον Ραπτόπουλο τον κόκκινο. Σωστό είναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή τόσο πολύ, ώρα, ναι, τόσο πολύ υποτιμάς τον εαυτό σου.
Όχι, αλλά άλλο να το πω εγώ στον αέρα και άλλο το διαβάζει ο άλλος από το φίλο. Το φίλο δεν έχει αξία μεγάλη. Δηλαδή, περισσότεροι θα ακούσουν από ό,τι θα διαβάσουν. Αυτό, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, μπορεί να το διαβάσουν και στη σελίδα μας, στο μέτωπο. Μάλιστα, εκεί τζάμπα είναι. Το θέμα είναι να αγοράσουν την εφημερίδα. Και τζάμπα, σου λέω. Τζάμπα να το διαβάσουν. Απλά είμαστε, ρε φίλε. Είσαι άπλας. Εγώ είμαι εξάπλας. Μάλιστα. Όχι άπλας. Άλλα θέματα, τι έχουμε. Τα ήπιαμε. Τα ήπιαμε, ναι. Τα ήπιαμε. Καρά πέρασες χθες. Εντάξει, κάθε εβδομάδα πάω. Πληρώθηκε ο άνθρωπος με το. Όχι, εγώ πληρώθηκα το εβδομαδιατικό μου. Το ξέρω, έφαγες κιόλας. Εντάξει. Φυσικά. Και κράζεις εμένα. Μέσα στη συμφωνία είναι και το φαγητό. Καλά, δεν τρέπεσαι. Γιατί να τρέπω. Πάω στον κολλητό μου τώρα να πάρω μια πίτα. Το ανεβάζω μια ανάρτηση, αρχίζει τώρα. Κούτρα τις πίτες έκανες. Γιατί έκανες ανάρτηση διαφήμιση το μαγαζί. Κολλητός μου. Κολλητός είναι κολλητός μου ή όχι. Μπορεί να έχει την ανταποδοτικότητα. Είναι κολλητός μου ή όχι. Το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν. Σου δώσω την πίτα, με βάλεις στο Facebook. Δεν είμαι φθηνά το βράδυ. Εντάξει. Εσύ. Ναι. Πας στο Τριάδι τρως. Τρώ. Πας στην Κυραμάρια τρως. Τρώ. Πας στα Μπαμπάτσικα τρως. Τρώ. Πας σε όλα τα μαγαζία και τρως. Πελάτες μου. Με συμφωνία. Πληρώνεις. Στη συμφωνία εννοώ. Πληρώνεις. Όχι. Και μιλάς σε μένα εσύ. Ο διδάκτορ πανεπιστημίου. Μα είναι πελάτη. Ο Πρίτανης. Συνεργάτης. Καλά έκανε, δεν κατάλαβα. Τα έβαλες μέσα στη συμφωνία. Ναι. Λες ότι όλα είναι χρήμα. Έβαλες και το φαγητό. Φυσικά. Λοιπόν, και λες εμένα κουτρά. Πες ένα χωρικό ρε φίλε που έχω φαγάδικο. Ένα. Μα δεν σε θέλουν εσένα. Τα φαγάδικα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι φαγανός, ξέρω να πω. Έχεις τον Παλί εκεί μετά τέλεμα. Ο Παλίς κουμπάρος είναι, καμία άλλο σχέση. Εντάξει. Λοιπόν. Εδώ. Αυτά που λες και κράζεις εμένα. Πήγες, δεν σε έτρωγε τζάμπα καραβίδες. Έπινες κρασιά. Στη συμφωνία είναι. Τα παιδιά. Άκου, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι, τι. Και τρως και τώρα. Πάμε διάλειμμα. Μπορείς να σου φέρω και καμιά πίτα. Καμιά πίπα φέρω. Καμιά πίπα, ε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για πίτες, καφές, πίτα ή μπουγάτσα, μόνο στο καντίνα πιτστοπ ή στα καντίνα πιτστοπ καλύτερα. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο, θες καφέ, δώρο το νερό. Σε τρία σημεία στα σαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας. Είναι ο Κλειδαράς, Τέριος, Πετκανίτσα, Δελφόνια 101 και Μάρκου Μπότσα, Αργωνία. Τηλεφωνείτε εκεί. Αν θέλετε, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά η κλειδιά, η κλειδαρά, στο 85-27-27. Ενώ για όσους θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, πάτε εκεί, Δελφόνια 101 και Μάρκου Μπότσα, Αργωνία. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό. Διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Ο Γιάννης λέει ποιος πάω και ποιος άρεσε, Ηρακλάρα μόνο. Εννοείται, ρε. Αλλά αυτοί παίζουν σήμερα. Εργατικό ατύχημα, τρεράπα, αφού η δουλειά ήταν να κλέβει, λέει, πιάσε τον εργοδικό του, λέει ο Δημήτρης. Ο Αριστείδης λέει, μάλλον νοείται ότι ο Κοσματοπόλης δεν κρίθηκε προφυλακιστές, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθώος. Απλή διευκρίνηση κάνω. Αθώος. Λοιπόν, δεν κρίθηκε προφυλακιστέως. Για μένα είναι αθώος. Όταν δέχεσαι επίθεση, επίθεση μετά από επίθεση δεν είναι αμάρτημα. Τέλος. Αν μπεις να με βαρέσεις και σε χτυπήσω, δεν είναι επίολο. Ο εισαγγελέας δεν το λαμβάνει υπόψη. Εμείς δεν γίνουμε δικαστήριο, σε παρακαλώ. Κλείσε. Αν είσαι πρεζάκιας γκέι αλλά πλούσιος και διάσημος, σε κάνουν δήμαρχο. Αν είσαι ληστής αλλά υπουργός, σε εκτιμούν και σου παίρνουν συνεντεύξεις. Αν όμως είσαι φτωχός, παρδάκιας γκέι και ληστής, σε λιτσάρουν, είναι πεσμένος κάτω. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Αυτή είναι αλήθεια. Ο κόκκινος χαλιέται που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ο κάθε ζάκ, αλλά για τον Χριστό που γίνεται από τα παπαδαριάλη με τα κομποσκήνια, εικόνες, ξύλα κτλ. Τίποτα. Εδώ δεν βάζει χέρι σε αυτούς που εμπορεύτηκαν τον Παΐσιο. Στο Χριστό θα πάμε τώρα. Άστο. Ποιος είμαι εγώ να βάλω χέρι. Ένα όν. Το οποίο ήταν στη γη 60-70 χρόνια, το οποίο έχει άποψη, δουλειά. Έχω άποψη και λέω ότι ο Θεός είναι ένα, η Εκκλησία είναι μία. Τώρα όσοι την εκμεταλλεύονται, κοιτάνε να οικονομήσουν πάνω σε αυτήν. Έτσι απλά το λες εσύ. Μέταλλο δεν παίρνει φωνή σου τώρα. Μέταλλο έχει φωνή. Έχει μέταλλο. Μέταλλο έχει φωνή. Από εκεί και πέρα τι να πω για αυτούς οι οποίοι δεν το κοιτάνε σαν θρησκεία και το κοιτάνε σαν εκμετάλλευση. Καλά κάνουν. Χρειάζεται να πω εγώ. Τη δουλειά του κάνουν. Η δουλειά του δεν κάνουν. Χαϊβάνια θέλουν, απελπισμένου θέλουν. Ανθρώπους με πρόβλημα θέλουν για να πουλήσουν την ελπίδα τους κι αυτά. Ρε φίλε, δουλειά είναι γι' αυτό. Άκου να δεις. Ένας γιατρός. Μην το πάμε τώρα. Ένας γιατρός χειρούργος. Χειρούργος. Πρέπει να κάνει χειρουργία, ναι, για να βγάζει χρήματα. Ναι. Λοιπόν, αν βάλει ένα χειρουργείο το οποίο δεν χρειάζεται.
Ναι. Είναι κατάπτυστο αυτό που κάνει. Ναι, αυτό ναι. Δεν λέω ότι γίνεται, λέω αν κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, πολλοί το κάνουν. Ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν, πώς το λένε, αρθροσκοπικές και με τα κόκαλα που έχουν σχέση με τέτοιες δουλειές. Συνήθως αυτοί είναι αυτοί που βαράνε χειρουργία, αλλά σου κάνουν τη μέση, αλλά σου κάνουν το κόκαλο. Συνήθως αυτοί εκμεταλλεύονται. Οι μεγαλύτεροι εκμεταλλευτές γιατροί είναι αυτοί, οι ορθοπαιδικοί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε, δεν κινδυνεύουν. Έχουμε καλούς φίλους ορθοπαιδικούς. Επειδή... Γιατί θα πάω να πει ότι επειδή έχουμε φίλους ορθοπαιδικούς εμείς, ότι οι ορθοπαιδικοί οι περισσότεροι δεν σε βάλουν στο χειρουργείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν έχεις ακούσει. Οι ορθοπαιδικοί είναι σε ποσοστό οι μεγαλύτεροι γιατροί σε απάτη εγχειρήσεις. Που δεν... Εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Εσύ άμα δεν γνωρίζεις, εγώ γνωρίζω 50 περιπτώσεις. Οι ορθοπαιδικοί, ένα κομμάτι αυτών είναι να πούμε, θα σε πιάσουν, το κόκαλο θα είναι καλό, που στραβό είναι. Πολλοί ορθοπαιδικοί το έχουν κάνει. Πάμε παρακάτω. Τη κοινωνία θέματα είναι και αυτά. Εσύ, άμα δεν ξέρει και εσύ πίσω από την κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Εσύ, άμα είσαι εσύ, σε ένα τουβάρι και μέσα στο Facebook και την κοινωνία τη βλέπει μέσα από το Facebook, πρόβλημα δικό σου είναι. Καλή. Δεν είναι ασχολούμαι. Αυτό είναι μέσω κοινωνική δικτύωση και ασχολούμαστε. Ναι, και η κοινωνία δεν είναι μέσα στο Facebook. Εννοείται. Δεν πηδά μέσα από το Facebook. Δεν ερωτεύεσαι μέσα από το Facebook. Δεν κάνει δουλειά μέσα από το Facebook. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε, τι πιστεύετε εσείς οι νέοι σύγχρονοι. Υπάρχει κόσμο που το πιστεύει. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για πείτε λίγο για την πληρωμή του Φιλανδού. Ο τύπος μας κόστησε τα μισά λεφτά από τους Έλληνες. Ποιος είναι ο Φιλανδός? Ο διαιτητής? Ναι. Καλά σας έκανε. 1500 ευρώ. Λίγα πήρε. Ήρθε από τη Φιλανδία, έπαιξε καλύτερα και πληρώθηκε λιγότερο. Το αν έπαιξε καλύτερα ή όχι, ο κόστος είναι παιδιά. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν ήταν καλός ο διαιτητής στην Τούμπα. Α, και μιας και μιλάμε για διαιτητές, το μεγαλύτερο φάουλ αυτό γκολ που κάνουν αυτοί οι Αριανοί είναι μπούφοι οι Αριανοί που θέλουν ξένο διαιτητή στο Χαριλάου. Τι σημαίνει ξένο διαιτητή στο Χαριλάου? Στο Άρης Πάοκ. Στο Άρης Πάοκ. Στο Άρης Πάοκ θέλει βρωμιάρι διαιτητή, διαιτητή του Μελισανίδη, διαιτητή του Μαρινάκη. Δηλαδή, αν είχε μια ελπίδα να κάνει ζημιά με τραμπούκο, τώρα δεν την έχει. Οπότε θα παίχθει περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο το μάτς. Οπότε δεν σε συμφέρει. Πολύ καλή κριτική άποψη. Δεν ξέρω τι άποψη είναι. Χρήστος... Όπως και στο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό ξένος ο διαιτητής. Τον ΠΑΟΚ συμφέρει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι στα καλά του κτλ. Ένα φίλο ο Κροατή που μα κράζει συνήθω. Καλά κάνει. Λέει, οι αυξήσει με το κεφαλαίο Ραπτόπουλα, ναι, ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγορά, δεν μπορεί ούτε για πλάκα να λέει. Εδώ. Της Ελλάδος. Δεν μπορεί ούτε για πλάκα να λύσει την Πενοβιόνη. Μισό λεπτό, μισό. Της Ελλάδος είναι. Πάμε παρακάτω. Μα έτσι απαντάω, ναι. Μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος. Ρε αγόρι μου, για Ελλάδα δεν μιλάμε. Εμπλέκεται κανένας ξένος. Μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίζει. Δεν πάρει ευχή, ρε άνθρωπε. Ναι, φυσικά. Ναι. Επιτροπή Ελληνικής Κεφαλαιοαγοράς. Πάμε παρακάτω. Δεν το σχολιάζω. Η σιωπή μου προς απάντησή σου, φίλε. Παιδιά έκανα εγχείρηση Δευτέρα και όταν άρχισε να φεύγει η επίρρεια στην Άργο, άκουγα την εκπομπή στο κεφάλι μου. Έχω πρόβλημα. Τι έχει, έκανε εγχείρηση Δευτέρα. Πού έκανε εγχείρηση? Τι εγχείρηση έκανε? Δεν μας γράφει τι είδους εγχείρηση. Ναι. Όταν άρχισε να φεύγει η επίρρεια της νάρκωσης, άκουγε την εκπομπή τη δική μας στο κεφάλι του. Έχει πρόβλημα? Όχι, πρόβλημα για αυτός που τον έβαλε να ακούει την εκπομπή. Γιατί συγγνώμη, δεν είναι γιατρούς οι οποίοι νομίζεις ακούνε. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι γιατροί. Άλλοι βάζουν μουσική. Εντάξει, όπως άλλοι μπορεί, κλασική άλλος μουσική. Μπορεί να βολεύεται, όπως βολεύεται ο κάθε γιατρός. Άλλος μπορεί να θέλει. Από τη στιγμή που τον ευχαριστεί. Και άλλος κάνει τη δουλειά του. Να κάνει σεξ με τη νοσοκόμα πιο μπροστά, γιατί συνήθως οι γιατροί με τις νοσοκόμες τις βολεύουν εκεί πέρα στα νοσοκομεία. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάει. Ναι, ρε φίλε, έτσι δεν γίνεται. Πάει εκπομπή. Γιατί πάει εκπομπή? Πάει εκπομπή. Πάμε παρακάτω, μα πει πάει εκπομπή. Παρακάτω. Τι βίτσια είναι, ό,τι έχει δει ο Σιρινάκη αυτό το κάνει. Σιρινάκη γίνονται δηλαδή στα νοσοκομεία, ο Σιρινάκη. Αυτά συνήθως είναι σενάρια ταινιών. Είσαι πίσω από την κοινωνία. Εσύ αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα το είδε σε ταινία του Σιρινάκη. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι εκτός κοινωνίας εσύ. Άλλο θέμα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλημέρα Κωστή. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλημέρα Κωστή. Πάω Κάρι σήμερα και έρχονται νοσταλικά στα αυτιά μου το όνομα. Ποιο τράκαρε τώρα, δηλαδή. Πού πάδρε ναι τώρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλημέρα Κωστή. Πού πάδρε ναι τούλη, λέει. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλημέρα Κωστή. Ναι. Μανούλα μου. Θέλετε εσείς να πάρετε τώρα με του Σκοπιανού τώρα. Καλημέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Και εσύ θα κερδίσει το όνομα τώρα. Έλα, πάμε παρακάτω. Θα κερδίσω. Τίποτα, τίποτα. Λέω εγώ τα δικά μου. Δεν. Ναι. Εσύ μόνο δικά σου. Ναι. Μόνο μπράβο. Δικά σου. Ναι. Ευρώπη είδες καθόλου? Τι Ευρώπη είδες καθόλου? Καθόλου είχε και άλλα παιχνίδια. Χθες. Η Γερμανία, είχε η Ιταλία. Είδατε την Bayern. Είχε η Γαλλία. Είδες Bayern Augsburg. Είδα το Augsburg. Ναι. Και αν το τρώγε αυτό ο Πασχαλάκης που έβαγε ο Νόιερ. Ναι. Ή το τρώγε ο Μπάρκας. Θα ήταν πουλημένο, θα ήταν ρεμάλι, θα ήταν κοπρίτη. Αλλά είναι ο Νόιερ και είναι ο Νόιερ και είναι ο Νόιερ και την γλιτώνει. Γιατί ο Νόιερ θα πάρει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά και το λάθος του Νόιερ. Θα το πάρει. Ξέρω εγώ εσύ τι λες. Ποιος θα το πάρει? Η λογική λέει θα το πάρει. Λέω ναι. Θα το πάρει. Δηλαδή αν δεν το πάρει, ποιος θα το πάρει?
Φίλε, εκεί έχουν δει τα ματάκια μας και άλλες ομάδες να το παίρνουν. Κόκκινε, να μιλάγαμε για άλλη χώρα, για τη Γερμανία μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, ποιος να το πάρει αν δεν το πάρει η Μπάγερ. Ποια άλλη ομάδα δηλαδή να το πάρει. Ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αν δεν έχανε χτες η Χέρτα. Άντε πάλι. Βρέχασε η Χέρτα. Αν δεν έχανε η Χέρτα. Μα έχασε η Χέρτα. Ναι. Αν δεν έχανε η Χέρτα, θα σου λέω ότι μπορεί να γίνει έκπληξη. Ωραία. Άλλος, ποιος. Η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ. Ναι, αλλά ναι. Είναι ακόμη σε μεταβατικό στάδιο. Η Ντόρτμουντ, μάλιστα. Εγώ λέω πάνω από 20 βαθμούς διαφορά. Πάλι θα γελάμε με το γερμανικό πρωτάθλημα. Και εδώ δεν είναι καλό αυτό. Το λογικό αυτό. Η Μπουντεσλίγκα έχει χάσει την. Πώς το λένε. Την ομορφιά της από αυτό το γεγονός. Αυτό που γίνεται στην Αγγλία με τον Μουρίνιο. Που πιστεύω ότι είναι τεράστιο θέμα και δεν έχει μιλήσει κανείς. Κοίταξε, ο Μουρίνιο. Αποκλείστηκε στα πέναλτι χθες στην έδρα του. Ναι. Την Derby County. Ναι. Ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Την Κυριακή. Ναι. Μετά το 1-1 ναι. με τη Wolves. Βγαίνει ο Πογκμπά. Ναι. Ο οποίος δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι το ιδιαίτερο στην Manchester. Ναι. Το θεωρώ μεγάλο παίκτη. Ναι. Και έμεσα. Στο έχω πει εγώ για τον Πογκμπά. Τι δεν μ' αρέσει. Αμφέβαλα. Αμφέβαλε. Ο Πογκμπά με έλεγε. Στην Juventus ήταν καλό. Ο Πογκμπά. Βρε, δεν μ' αρέσει. Ρε φιλέ, συγγνώμη. Εσύ μπορεί με κάποιον άλλον να μην ταιριάζει. Με κάποιον άλλον να ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλου. Ναι. Λοιπόν, εγώ ταιριάζω με όλου. Αρκεί να είναι παραβατικός. Άμα είναι normal, δεν ταιριάζω. Εσύ που είσαι μη normal, ταιριάζω. Πάμε παρακάτω. Θα θυμώσει για αραβωνιαστικιά σου το. Θα μου κάνει μούτρα, κάνα σκηνικό πρόσεχε. Εσύ ζηλεύεις τον γιατρό τώρα, το λες αραβωνιαστικιά τώρα. Λες να συγχωρήσω. Λες να γίνω αιτία διαζυγίου. Εγώ λέω ότι λοιπόν, το ζηλεύεις τον γιατρό. Ναι. Να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Έμεσα του κάνει κριτική. Ποιος? Ο Πογκμπά. Ποιον? Το Μουρίνιο. Τι να άκουσα την κριτική. Ότι πρέπει να παίζουμε αλλιώς. Ότι πρέπει να παίζουμε ναι. επίθεση. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ό,τι έκανε ο τεράστιος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Τι έκανε ο Φέργκιουσον? Έπαιζε συνέχεια επίθεση. Φουλ επίθεση. Φουλ. Ναι. Έτσι λες. Δεν έχεις. Κοιτάξτε. Επειδή παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Σε δικαιολόγο. Δηλαδή, πώς έπαιζε. Τι σύστημα έπαιζε. Ποιους είχε μπροστά. Πώς έφευγε με ταχύτητα. Πού αμυνότανε. Και δηλαδή είχε κατοχή. Δύο πράγματα. Και κατοχή. Έπαιζε με την κατοχή ο Φέργκιουσον. Και κατοχή. Με τη μικρή την πάσα έπαιζε ο Φέργκιουσον. Γιατί εγώ. Όχι. Άλλα έβλεπα από το Φέργκιουσον. Σε έδινε χώρο και έφευγε με βολίδες. Εγώ το Φέργκιουσον το θαυμάζω. Για δύο... με μπερμπάτο, εγώ καλά το Φέργκιουσον το ναι, θαυμάζω ναι. για δύο πράγματα. Γιατί το θαυμάζει το Φέργκιουσον εσύ. Γιατί. Κατάφερε να κάνει ένα παίκτη ο οποίος είναι περισσότερο μοντέλο παρά ποδοσφαιριστής. Ναι. Να το βρει τακτικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Τι να το βρει. Τακτικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Και να τον κάνει χρήσιμο. Και δούλεψε τόσο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι εγωπαθής αλλά τρομερός ποδοσφαιριστής που τον πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας του το οφείλει σε αυτόν. Λοιπόν, μιας και είναι... αυτόν και αυτόν τον οποίο λέω ότι είναι περισσότερο μοντέλο παρά ποδοσφαιριστής μιλάω και τον Μπέκαπ. Ο Μπέκαπ, ό,τι και να μου πεις, πέρα από κάποιες πολύ εκπληκτικές έντρες ναι. και κτυπήματα που είχε, ήταν περισσότερο ένα παιδί του marketing ναι. παρά ποδοσφαιριστής. Αφού... Κι όμως ναι. αυτός ο άνθρωπος ναι. του βρήκε ρόλο μες στην ομάδα ναι. ή του ήταν χρήσιμος ναι. και κατάφερε να παίρνει πράγματα από αυτόν. Μάλιστα. Δεν θα το... τώρα για το Φέργκιουσον. Λάθος είμαι. Δεν είσαι λάθος. Δηλαδή δεν πρέπει να το θαυμάζω γι' αυτό. Όχι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ παίρνεις κάτι το οποίο δεν αξίζει. Ναι. Και λες, θα κάνω δουλειά. Ναι. Και κάνεις δουλειά. Έπαιξε μπάλα δηλαδή ο. Πώς το λέμε? Έπαιξε. Εδώ πήγε στην. Πόσο χρόνο πήγε στην αυτήν. Στην Ρεάλ. Στην Αμερική πόσο χρόνο πήγε. Ο Μπέκαμ. Να γελάσω. Να με γελάσει. Πρέπει να δω τώρα τα πρέπει να δεις. Πρέπει να δεις. Ναι. Ναι. Ένα αυτό και δεύτερον. Τα γκολ που έχει βάλει η ομάδα του Φέργκιουσον. Θέλω να μου κάνεις μια μελέτη. Θα μου πεις θα πάρει μέρες αυτό. Πόσα μπήκαν σε κόντρα επίθεση. Πόσα μπήκαν σε οργανωμένη άμυνα. Πόσα μπήκαν με στιμένες φάσεις. Θα σου πω εγώ. Θα σου υπενθυμίσω ένα μάτς το οποίο το θυμάσαι. Α το μάτς. Θα σου πω εγώ, δεν σου μιλάμε τώρα για ένα μάτς και που έχει μεγάλη ένα έγκλη, το 2-1. Ένα μάτς. Άλλο μάτς θα σου πω. Ένα μάτς. Άντε πάλι. Δεν σου λέω για ένα μάτς. Για να σε βάλω στο πνεύμα που το θυμάσαι, το έχεις δει. Παίζει. Manchester United Παναθηναϊκός. Ναι. Και προηγείται 0-1 με τον Ελιζαντέμπε. Ναι. Λοιπόν, δεν κάνει ούτε αλλαγή. Ναι. Ούτε αλλαγή. Με σκόρ. Δεν προηγήθηκε 1-0. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός. 1-1. Τώρα δεν μάλλον σου λάθος θα κάνεις. Ναι. Φίλε, το θέμα αν προηγήθηκε ήταν να. Και χωρίς να κάνει αλλαγή. Ναι. Έκανε ναι. τέτοια πίεση στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον έπνιξε. Ποια ομάδα ήταν αυτή, η Manchester United. Ποιον? Τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Που ήταν καλό σου. Είναι σαν να παίζω εγώ box με τον Ζαμπίδη. Αυτές ήταν οι διαφορές. Τέτοιες διαφορές ήταν. Ρε, εγώ άλλο σου λέω. Ο Φέργκιουσον, τα γκολ που έβαλε η ομάδα του. Τα έβαλε. Πώς έβαλε σε αντεπίθεση.
σε στημένες φάσεις και σε οργανωμένη επίθεση. Αυτό πρέπει να αφιερώσεις μήνες. Λοιπόν, άντε λοιπόν, άσε τώρα, ξέρουμε τη δουλειά. Πάμε μήνες. Άλλο θέμα. Όπως και να έχει όμως. Ναι, άστο το θέμα. Βλέπουμε ότι ο Μουρίνιο υποπίπτει στο ένα έγκλημα ποδοσφαιρικό μετά το άλλο. Και λες, είναι παροχημένος, κάτι δεν κάνει καλά, έχει χορτάσει από τα χρήματα. Ας τα ερωτήματα τα φιλολογικά. Φιλολογικά είναι αυτά. Ο Μουρίνιο την έχει ψωνίσει, ναι. Είναι τόσο σνόμπ, νομίζει ότι είναι ο Θεός στο ποδόσφαιρο, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η δική μου στάσιμος. Έχει μείνει στάσιμος, γιατί έμεινε στάσιμος. Ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας έξυπνος γιατρός, ο καλύτερος να είναι, ναι. Είναι 40 χρονών. Πήγε 55. Πρέπει να πηγαίνει σεμινάρια. Όχι, θα πει. Τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ το σωληνάκι το βάζουμε εδώ και βγαίνει από τη χολοδόρο, κίστη και αυτό. Πρέπει να το δούμε, είναι καινούργια μέθοδος. Ναι. Αυτό τι είναι, ξέρω εγώ. Αυτό είναι μια μέθοδος, ξέρω εγώ, το αίμα το φτιάχνουμε έτσι και τα λοιπά. Καινούργια μας. Αυτός νομίζει, και αυτό είναι κακότητα του χαρακτήρος. Ο έξυπνος ο άνθρωπος ρωτάει και μαθαίνει και εξελίσσεται. Ο έξυπνος ο άνθρωπος μαθαίνει και εξελίσσεται. Αυτό που έγινε το ποδόσφαιρο και η ιατρική είναι δύο επιστήμες. Οι οποίες κάθε χρόνο και αυτά τα οικονομικά. Δηλαδή, αν είσαι οικονομολόγος, γιατρός ή προπονητής μέσα στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, πρέπει να αναβαθμίζεσαι οπωσδήποτε, γιατί κάθε χρόνο έρχονται τέτοιοι βομβαρδισμοί νέων εξελίξεων, που αν μείνει στάσιμος και είσαι εγώ είμαι ο Θεός, είσαι μαλάκας. Μια μικρή παρένθεση. Με συγχωρείς, Μουρίνιο, εάν. Επειδή είναι και ωραίος άντρας. Μια μικρή παρένθεση. Δευτερόλεπτα, τώρα έχω φόρα. Επειδή είναι και ωραίος άντρας. Ναι. Επειδή η γυναίκα του είναι και άσχημη, την έχω δει. Περίμενε. Ξέρω ότι είναι ψυχολόγος. Επειδή είναι ψυχολόγος, δεν ξέρω. Είναι Κλαούντια Καρδινάλε. Είναι άσχημη. Δεν την έχω δει. Είναι, λέει, ψυχολόγος. Εγώ του λέω είναι άσχημη, αυτός με λένε ψυχολόγος. Δηλαδή επειδή είναι ψυχολόγος πρέπει να είναι και ωραία. Εσύ ως ψυχολόγος γνώριζες. Μπορεί να του κάνεις σεξ στο κεφάλι. Πέτω σεξ στο κεφάλι. Ρε, άλλο το οποίο είναι πιο σημαντικό. Ρε, ποιο σεξ στο κεφάλι τον άντρα θα τον κάνεις. Ο άντρας δεν κάνει σεξ με το κεφάλι. Με το κάτω κεφάλι. Η γυναίκα κάνει σεξ με το κεφάλι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Αφού το λες εσύ. Έτσι το λέω εγώ. Αφού το είπες εσύ. Έτσι το λέω. Σαν άμα σου βγει τώρα μία, σε ξεβρακωθεί, εγώ θα κάνει σεξ. Αν μπορέσεις. Αν δεν πάρεις το χάπι. Ενώ αν είσαι μια γυναίκα. Πρέπει να το χάπι, ας πει. Αν είσαι μια γυναίκα, θα πρέπει να σε κάνει κλικ στο μυαλό. Ναι. Το κατάλαβες τι είναι. Άλλο άντρας, άλλο γυναίκα. Νέξινος. Ο Μουρίνιο λοιπόν, που έχει και άσχημη γυναίκα, είναι ψυχολόγος. Δεν πάει να πουλάει και στο Σκλαβενίτη, Ροδάκινα, ρε. Τι με νοιάζει τι okay, είναι. Περίμενε, οκ. Την έχει δει Θεός, την έχει δει γκόμενος, την έχει δει άντρας, την έχει δει προπονητής. Η εξέλιξη τον πάει πίσω. Ωραία. Δέχομαι. Λέει. Ψάχνουν όλοι να βρούνε τι έπαθε, λέει ο Μουρίνιο. Μα την κακότητα του χαρακτήρα του τον φέρνει πίσω επαγγελματικά. Πώς. Δέχομαι. Αυτό που είπες για την ιατρική. Ποια ιατρική? Για την ιατρική. Α, ιατρική. Ναι. Ποδόσφαιρο και γιατί, οικονομικά. Ένα-ένα. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι κάποτε λέγαμε ορθοπαιδικός. Πώς? Κάποτε λέγαμε ορθοπαιδικός. Ναι. Τώρα ακούστε το παιδικό, είναι άλλο για τα χέρια, άλλο για τα πόδια, άλλο για τη μέση, άλλο για τον αυχένα. Εξειδικεύσει. Είναι καλό, αυχένα σου λέει εγχείρηση θέλει. Ένα κομμάτι αυτό. Βλέπει ότι υπάρχουν ακόμη και εκεί εξειδικεύσει. Ναι. Έλεγε στον οδοντίατρο, βλέπει ότι άλλο είναι για τα σφραγίσματα, άλλο να σου κάνει απονεύρωση, άλλο να σου κάνει εμφυτεύσει. Υπάρχει εξειδίκευση. Εξειδίκευση και ακριβώ. Ναι, λοιπόν, σωστό αυτό που λέει. Το δει εγώ, ναι, αυτό. Ναι, βέβαια. Ο περιοδιοντολόγο, πώ λέει, θα σε πα στον περιοδιοντολόγο, α πούμε, πώ λέγεται. Το είπε τώρα, το σκότωσε. Το πήρε από εδώ, το πέταξε στο δικό πύργο. Να μην πω παραπάνω. Ο απανευρολόγο που απονευρώνει, να πούμε, είναι. Για τα οικονομικά. Μου φαγε ένα 400, να πούμε. Αλλά ήταν ο καλύτερο. Ο μέση τον απανευρολόγο. Για τα οικονομικά. Για τα οικονομικά που είπε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα που. Όχι, κάθε χρόνο το Υπουργείο βγάζει σε κάθε χώρα καινούργια δεδομένα. Να τελειώσω. Θέλει μελέτη, αλλά υπάρχουν κάποια στάνταρ. Στην ιατρική και στο ποδόσφαιρο στάνταρ δεν υπάρχουν. Ναι. Γιατί εξελίσσονται. Ναι. Αυτό έχει να μου πει τώρα εσύ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Δηλαδή έκανε η Μπαρσελόνα. Θέλει να πει την εξυπνάδα του τώρα. Έκανε η Μπαρσελόνα αυτή τη μαγική οχταετία την οποία έκανε. Έκανε. Την οποία... φάρμακα για την οποία δεν ξέρω αν έκανε. Την ιατρική, ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το αποδείξω. Όταν πάνε 55-58 χρόνων οι παίκτες. Πολύ πιθανόν δεν το ξέρω. Ναι. Αρχίζουν λοιπόν, τα εμφράγματα, τα σύμφωνα. Μόλις του πήρανε χαμπάρι. Ναι, ναι. Βλέπεις ότι και η Εθνική Ισπανία μπλόκαρε, ναι. Και η Μπαρσελόνα δεν είναι αυτή που είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βγήκαν άλλα πράγματα. Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος μέσα από την πολύ καλή του άμυνα και την κλοπή, δημιούργησε. Ποια άμυνα και κλοπή, ρε. Ο Γκουαρδιόλα, άμυνα και κλοπή. Ο Γκουαρδιόλα, ο Μουρίνιο. Ποιος ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο. Μας τρελάνε. Για τον Μουρίνιο μιλάμε. Μουρίνιο, Γκουαρδιόλα. Μέσα από την άμυνα και την κλοπή. Ναι. Δηλαδή πρέπει να με προσβάλλεις. Μα εξεπλάγει.
Δεν μπορεί να πει τα φιλιά για τον Μουρίνιο. Σαν να πει για τον Αλέφα, το έκανε passing game. Λοιπόν, από το, ναι. Αυτός βλέπεις ότι δεν αναθεωρεί. Ναι. Αυτό τώρα είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο ότι δεν παρακολουθεί. Μήπως αν εμπλούτιζε το team του καλύτερα πάλι θα ήταν κερδισμένο. Άμα είναι ρεκόρ. Είναι θέμα εγωισμού, πιστεύεις. Άμα να περιμένω εγώ από τη γραμματέα, από τον Ιχολύπτη, ξέρω εγώ από το διαφημιστικό, από το αυτό να με σώσουν. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Άσε ρε κόκκινε. Άμα είναι να περιμένω να με σώσει τώρα ο γυμναστής, ο βοηθός και ο αυτός, φυσικά θα συνεργαστώ με την εξέλιξη. Δεν μου λες, τι μου είχες πει για την ΑΕΚ πέρσι. Τι. Ότι έχει καταπληκτικό γυμναστή. Ναι. Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Φυσικά. Βλέπουμε τώρα την ΑΕΚ. Ναι. Μετά το 55, ναι. Κλάτς κατέρευσε. Ναι, η ΑΕΚ κατέρευσε κλάτς. Δεν είναι θέμα γυμναστή, είναι θέμα προπονητή. Θα σου το πω γιατί είναι θέμα προπονητή. Γιατί ο ένας προπονητής προσπάθησε να καλύψει τις αδυναμίες της ομάδας του και ο άλλος μια μέτρια ομάδα προσπαθεί να τη δείξει ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό λοιπόν θα απολυθεί ο Ζουνίδης και γι' αυτό θα μείνει ο Χιμένεθ ο προπονηταράς της ΑΕΚ. Στο λέω εγώ. Ο Χιμένεθ της Λας Πάλμας. Φύγει εθνική Λας Πάλμας. Πάει να την ανεβάσει. Δεν ξέρω τι. Αυτός ο οποίος έδιωξε το Λιβάγια. Ναι. Και πήρε τον Εμενίκια. Πού τον πήρε το Λιβάγια για τον Εμενίκια. Πού. Ο Λιβάγια στην ΑΕΚ, ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Ο Λιβάγια. Ναι. Έχεις δει, είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει στο Ελληνικό. Σε λάθος θέση παίζει, ναι, ο καλύτερος. Είναι από τους καλύτερους. Ο καλύτερος. Center for στην Ελλάδα είναι ο Λιβάγια. Λέω γενικά σαν ξένος. Από τους καλύτερους που έχουν περάσει. Ναι, μαζί με τον Πρίγιο. Και τον έδιωξε, ρε φίλε, από ότι. Και λέω τώρα πλάκα μας κάνει. Τώρα αυτό θα συζητήσουμε. Μπορεί να κάνει ένα λάθος. Και ένας καλός προπονητής μπορεί να κάνει λάθος. Ναι, ρε παιδάκι. Το θέμα είναι ότι. Να κάνει λάθος ένα παίκτη, θα κάνω λάθος σε μια αυτή. Αλλά στη στρατηγική μου. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. Έχω μια συγκεκριμένη στρατηγική. Άρα εσύ. Έχω λοιπόν, συγγνώμη, μια ομάδα μέτρια που είναι η ΑΕΚ. Έχει αδυναμίες. Διαφυλάσσω, κρύβω τις αδυναμίες. Σαν παίκτης, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν γιατρός, σαν άντρα, σαν γυναίκα. Καλά, είσαι ματιώνας. Έλα, βλέπεις μια γυναίκα. Είναι κοντούλα, βάζει τακούνι. Έχει τη μύτη λίγο αυτό, βάζει μακιγιάς. Έχει λίγο το μαλλί, το κάνει πλαστική. Ναι. Κάνει μια πλαστική. Κρύβει τις αδυναμίες της. Ναι. Ο προπονητής θα κρύψει τις αδυναμίες της ομάδας του και θα κοιτάξει να βρει τις αδυναμίες του αντιπάλου προπονητή. Συμφωνούμε. Ωραία. Ο Ζουνίδης του δώσανε ένα μέτριο υλικό και πάει να παίξει να δείξει ότι είναι ο προπονηταράς. Έχει κόμπλεξ. Άκουσε τι έχει ο Ζουνίδης τώρα. Ο Ζουνίδης και αυτός ωραίος άντρας, ψηλός αυτός κτλ. Είναι και ωραιοπαθής, βάφει και τα μαλλιά 50 χρονών. Ο Ζουνίδης λοιπόν θέλει να δείξει τι μπάλα παίζει. Α, και αυτό κτλ. Γι' αυτό έβγει τρίτος. Παπαγιανόπουλε, καλησπέρα. Δηλαδή δεν θα βγει. Γιατί δεν ψώνησε τίποτα ο Μελισσανίδης να τον βοηθήσει. Γιατί πέρσι τι ψώνησε ο Μελισσανίδης, δηλαδή. Τι είχε δηλαδή πέρσι ο Μελισσανίδης. Καλύτερη ομάδα από ό,τι θα είχε. Τι καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα. Καλύτερους παίκτες. Ναι. Ναι. Δεν το λένε. Παρά τα αυτά, μου δίνεις ωραία πάσα. Παρά τα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος μεμονωμένα σαν ομάδα. Όμως ο Χιμένεθ, κρύβοντας τις αδυναμίες, παίζοντας με τρία στόπερ, ο Χιμένεθ ναι. Δεν θα έκανε αυτό το λάθος που έκανε. Ο Ζουνίδης, ναι. Στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν θα το έκανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, να δεν θα έπαιζε ζώνη. Να τελειώσω. Δεν θα έπαιζε ζώνη. Δεν θα έπαιζε ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έτσι να έπαιζε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση επιχειμένες. Ναι. Να δει τα δύο στόπερ στη μεσαία γραμμή και να μην υπάρχει μια μπακάρα ή ένα κόφτη, ναι. Να τρέξει να καλύψει τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δει αυτό με το Χιμένεθ. Ποτέ. Το πλησιάζει. Πολύ καλά. Τι το πλησιάζω, αυτό έγινε. Ναι, άσε τώρα. Με το Χιμένε δεν το βλέπεις ποτέ αυτό. Το Χιμένε θα είχε κοντά τον Τζιγκρίσκι και στα 5 μέτρα πίσω τον άλλο τον το στόπερ. Και βγαίνουν οι αεξίδες και δεν θα ακούμπαγε την μπάλα ο Πρίγιοβιτς σε πληροφορία. Και βγαίνουν οι αεξίδες και βρίζουν. Όχι του στέει ο Μπακασέτας. Ποιος. Όχι του στέει. Τι ξέρουνε οι αεξίδες. Όχι του στέει εκείνος πώς το λένε τον άλλον. Ποιος. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος. Ο Φουκάρας ο Μάνταλος. Ο καημένος. Ο Μάνταλος. Όχι του στέει αυτός. Καημένος. Ο προπονητής και ο πρόεδρος δεν φταίνουν ποτέ. Ειδικά ο πρόεδρος έχει το αλάθητο. Βέβαια. Αφού βγαίνουν να μιλήσουν στην Αθήνα για τον πρόεδρο και τους κλείνουν το τηλέφωνο από το φόβο τους. Οι δημοσιογράφοι. Ποιος, ονόματα. Τι ονόματα. Ονόματα. Δεν θυμάμαι ονόματα. Δεν θυμάσαι. Πώς γίνεται και δεν θυμάσαι όταν φτάνει στο κρίσιμο σημείο. Και έχει πάρει ένα χαμόγελο. Ίδιο στο Δρακουμέλ. Πώς γίνεται και δεν θυμάσαι. Είσαι με αυτά τα άσπρα τα μουσια, ρε. Όταν το μάγουλό σου γυαλίζει, είσαι ωραίο. Μεγάλο αρε φίλε. Άλλο αυτό. Περιποιήσου λίγο. Τα προγούλια με μουσια εκεί πέρα, αχταρμά. Γινόμενο 100 κάνουμε το πίσω. Γινόμενο. 100 γινόμενο κάνουμε το πίσω. Γινόμενο, ρε, τι γινόμενο. Το πήρε καλά. Όταν το μάγουλό σου είναι ξυρισμένο, ωραίο. Ναι. Με αυτά τα άσπρα τα μουσια, σαν τον τράγο με ήλιο. Θα χάσω 15 κιλά τώρα και μετά θα μπούμε στο ρίγκ. Βρενάμι, τι να πούμε. Μετά θα μπούμε στο ρίγκ. Στο ρίγκ θα μπούμε. Αλλά παραμένω 99 κιλά και ανησυχώ. Να ανησυχεί, κόκκινε, άμα χάνει κιλά. Γιατί άμα χάνει κιλά είναι κακό. Όχι, δεν τρώω βράδυ και παραμένω 99. Κοίταξε, ο μεταβολισμός μας,
ο μεταβολισμός μας, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, χαλάει. Μην περιμένεις τώρα να παραμένω 99, με εκνευρίζει αυτό. Κάνω με αμπάμ από τριψήφιος να γίνω διψήφιος. Και εκεί στο γυμναστήριο που είμαι, ναι, ήταν ένας γέρος 82 χρονών, ο οποίος ήταν 78 κιλά. 82, ρε φίλε. Ναι, ήταν 70... Άλλο 82 κιλά. Κάτσε, ρε, περίμενε. 78 κιλά ήτανε. Και ναι, σε τρεις μήνες έμεινε 64. Το λέω, δεν πάει να κοιταχτείς. Καρκίνο στο στομάχι. Θέλω 6.000 λέει για να κάνω εγχείρηση. Λέω... Το θέμα είναι τα λεφτά για να κάνει εγχείρηση. Βέβαια, αφού δεν έχει. Το θέμα είναι πού την είχε καταρχήν, πού το είχε αυτό. Άκου τώρα την Ελλάδα, δευτερόλεπτα. Του λέω 6.000 έχει. Λέει Άγιο Λουκά 6.000, 5.000 και ανώ σταυρό κτλ. Λέω είναι νορμάλ τα λεφτά. Θεαγένιο λέει. Τέλος πάντων θα δώσω λέει κάτι το γιατρό. Από κάτω να πούμε και τα λοιπά, 1.500. Κάπου λέει, ξέρω εγώ, ναι. Μετά από 8 μήνες. Μετά από 3 μήνες. Μετά 3 μήνες μπορεί ο Βρικόλακας να κάνει μετάσταση. Οπότε πρέπει να δώσετε 6.000 και τον πίθο. Τον πίθο να πάει τα δώσει για να το βγάλει γρήγορα. Γιατί αν το βγάλει γρήγορα. Και το θέμα είναι πού τα έχει. Ναι, είναι λέει, σώνεσαι. Αν είναι κοντά στο, σώνεται. Αν είναι κοντά στο προκτό, σώζεται. Αν είναι πιο μέσα. Ναι, το ό,τι πιο κάτω είναι, σώζεται. Όσο πιο κάτω. Γι' αυτό κοιτά το προκτό να είσαι. Εσύ. Φίλος, ναι. Πάρε το τηλέφωνο το φίλο. Πάνε δώσε του λέω 5.000 και πάρε την αραβωνιαστική σου τώρα, ναι, τηλέφωνο. Ναι. Σε πήρε τηλέφωνο να σου κάνει παράπονα την κράζω στον αέρα. Άντε. Λοιπόν. Αν θέλετε το καλύτερο, τότε χρησιμοποιήστε ακριλικά χρώματα της Vitex. Το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα ακρίλανδης Vitex προστατεύει τους εξωτερικούς τοίχους και επιτρέπει σε φάνες να πνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνισμα. Θα τα βρείτε σε τρία καταστήματα. Δυτικά Ιθάκης 62 Ματών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολη. Να παίζει. Να, τι λέτε μωρέ, λέει, κάθε μέρα το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει 5 διαταγές. Αν δεν τα παρακολουθήσει θα σου φύγει όλη η πελατεία. Λογιστής λέει εδώ. Ναι, ρε. Μισό λεπτό. Δεκτό. Ναι, η εξέλιξη. Όχι, αυτό δεν είναι εξέλιξη. Πώς αυτό δεν είναι εξέλιξη. Ενημέρωση. Α. Η ιατρική έχει εξέλιξη. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει εξέλιξη. Δεν συγκρίνω. Ο κόκκινος μαθηματικά παίρνει και τη βάση λέει. Γινόμενο λέει 100, δηλαδή είστε και οι δύο. Ναι, ρε, άθροισμα. 10 ετών. Άθροισμα. Άθροισμα. Ναι. Αυτός που του με διορθώνει τι είναι. Λογιστής είναι αυτός. Μαθηματικά 20. Από αυτό πάλι καλά. Εντάξει. Χρειάζεται να σε διορθώσει φιλόλογος. Τι να σε κάνει. Να σε διορθώσει γι' αυτό φιλόλογος. Πάμε στα θέματα. Κλείσε λίγο. Τελικά μόνο Κωνσταντινέα. Κλείσε λίγο. Κοιλιά. Τι κοιλιά, βίξε. Τελικά λέει μόνο ο Κωνσταντινέας και ο Τζακ Νόρις μπορούν να δέρνονται με 30 ονοματέως και να μην έχουν ούτε γρατζουνιά. Κωνσταντινέας είναι βόδανος, δεν το δέρνεις εύκολα. Κωνσταντινέας θέλει 5 άτομα για να τον δίνουν. Λοιπόν, ακούστε, δεν το δέρνεις ο Κωνσταντινέας. Ακούστε περίπτωση με τον Κωνσταντινέα. Κωνσταντινέας είναι παλίκαρος. Τον πετυχαίνω εδώ πέρα. Πεδαράς είναι. Τον πετυχαίνω εδώ πέρα μαζί με τον Θωμαέδη. Τον λέω εντάξει, καλός, ξέρω, καλά ξεκίνησε και εδώ, το εκμεταλλεύτηκε ωραία αυτό το πράγμα. Αλλά είσαι χαμουρίτσα, λέω, γιατί έκανες κάτι και με έχεις εκνευρίσει. Λέει για το μεγάλο τι έγινε, λέω, εκείνο το Ολυμπιακό Ηρακλής, τον Γιωργάτη, τον είπε σήκω παλιγάρι μου. Λέει, ρώτα, εντάξει, χωρίς να το σκεφτεί με τη μία, ρώτα όποιον ποδοσφαιριστή λέει θέλεις, έτσι μιλούσε όλο το παιχνίδι. Έτσι μιλούσε όλο το παιχνίδι. Ο παίκτης είναι φίλος του. Όχι, γιατί να είναι εχθρός του. Δηλαδή. Όχι, ο τρόπος που με απάντησε, η γρηγοράδα. Και μου γι' αυτό είπε... έγινε και πολιτικός, δε κόκκινε. Ναι, ρε φίλε, λέω κάτι. Το έχει δηλαδή. Έδειξε ότι είναι φύης. Εγώ το γουστάρω τον Κωνσταντινέα. Το λέει η καρδιά. Εγώ ήμουν θυμωμένος με εκείνο γιατί λέω. Απάν 30 φόροι με έναν. Κοίταξε, λέω τον Βονηρό τώρα. Προκειμένου να μην του βγάλει κάρτα, έκανα αυτό το πράγμα. Και μου λέει, όχι, το έκανα σε όλα τα παιχνίδια. Ο τρόπος που μου απάντησε και η γρηγοράδα. Πάνε στον κόσμο να κοιτάξει το πρωί, σαν το κουλιανό λοιπόν, φρένο βάζει να πούμε. Άντε. Κοίταξε να κάνει μια εκπομπή μόνο σου. Να άντε, βάζετε φρένο και να τη λες τέρμα τα γκάζια. Τέρμα τα γκάζια. Εντάξει. Τέρμα τα γκάζια. Και όταν καρφωθεί. Ναι, αυτό που περιμένει τώρα για να σου πει το φυσικά ημέρα σου. Σου ρίχνει πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω. Μια... Τι να μου δώσει, δεκόκκινε. Λοιπόν, μαζί μα οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν το οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητο τόσο τηλεφωνείτε στο 18133 και η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό. Ενώ στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πάμε ρε κόσμο. Κάτι.
Έλα, φίλε. 10 δευτερόλεπτα έκανα. 10 δευτερόλεπτα, ένα τέταρτο έκανες. Ενώ πριν εσύ μου μιλούσες καλά. Έλα ρε κόκκινε γάμο την Παναχαϊκή μου, πάμε στον κόσμο, έλα ρε φίλε. Εγώ είμαι πατρινός, έρνει κάτι μπουνίδι. Πάλι, πάλι σταματάει. Ναι. Ρε τι φρένο είναι αυτοί όλοι ρε. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Φρένο και ο ακροατής, καλημέρα. Το μπλε τρένο έχει μπει στις ράγες και έχει ξεκινήσει για την Ευρώπη. Ποιο μπλε τρένο λέει αυτός? Για τον Ατρόμητο. Ατρόμητο. Έτσι. Για τη Γιαννενάρα, ρε, για τη Γιαννενάρα. Ποιο Ατρόμητο. Α, για το 1-2, ε. 3-3 και ξεκινάμε. Κοιτάξτε με τον Πάκο να ανοίξετε πάλι τα ποδάρια σας, να πούμε. Μια μου λες να... με τον Πάκο, μια μου λες με τον Ολυμπιακό, τελικά σε ποιο. Θα δω που θα ανοίξει τα πόδια σου. Θα δω τον Τζιμόπουλο, άμα δω ευθεία. Άμα δω τον Τζιμόπουλο με το σκόνδρα σε ευθεία, στο κέντρο, θα σου πω άλλα να πούμε, ναι. 3-3 και τα δύο πιο ακριβά συμβόλαια, οι δύο καλύτεροι παίχτες σε βάση ονόματος είναι στον πάγκο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να καταλάβεις μεσοπιθετικά η ομάδα τι ρόστερ έχει. Μάλιστα. Και μεσοπιθετικά τι ρόστερ, το Ξίδα. Ξίδα, το Κάρφος εχθές όμως, Κωστάκη μου. Το Κάρφος εχθές. Ξίδας, ο Ξίδας είναι αναπληρωματικός, δεν είναι βασικό. Χθες παίξαμε με 11 αναπληρωματικούς. Βασικός όντως είναι ο Κλάους. Όχι, ο Κλάους δεν είναι βασικός. Όχι, αν ο Ξίδας είναι αναπληρωματικός. Δεν μου λες, ο Κλάους τι είναι. Εσύ πέρσι είχες τον Κόντε. Ναι. Τώρα έχεις τον Γκρίσμαν. Έχεις αυτό το λεό. Έχεις αυτό το λεό. Δεν σου χαλάει. Συγγνώμη. Σαν φίλαθρος τώρα εγώ σου λέω. Ναι, ναι. Την αισθητική σου δεν στη χαλάει να βλέπεις το 75 να μπαίνει ο Κλάους. Θα ρίξει και έχει πιει 4 βότκες να πούμε με το μάτι το θολό να πούμε εκεί να περπατάει. Δεν σε χαλάει, ρε φίλε. Μετά την παρέλαση 28 Οκτωβρίου θα το δεις τον Κλάους. Πού να το δω τον Κλάους, ρε φίλε, στην παρέλαση. Α, τον Κλάους. Τώρα εδώ μιλάμε τώρα για όλη την ομάδα. Τι να το δω τον Κλάους. Ο Κλάους είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Το πέταξε στα σκουπίδια. Ξέρεις τι καριέρα θα έκανε ο Κλάους. Άμα ήταν αθλητής, ρε φίλε. Ξέρεις τι καριέρα θα έκανε ο Κλάους. Όλη ομάδα. Ο Λέω Νεόφυτος Μιχαήλ χθες κατέβασε τα ρολά. Τρομερός τερματοφύλακας. Δεν το ξέρω, θα τον δω. Θα το δεις και θα το μάθεις. Γεια σου Παγουρά. Για νενάρα. Κοίταξε, μειώστε και ένα ενίκιο γιατί η πόλη σας πολύ ακριβή είναι να πούμε. Για τουρισμό δεν είναι. Δεν από κάμε, τι. Όχι, αλλά λέω ότι ξέρω, έχω μεσίτες φίλους και το Γιώργο εκεί στην. Ακόμα κάνουμε γύρισμα, καλά. Παρακαλώ. Θες γύρισμα, εσύ τα φράγκα θες. Σωστά. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ηρακλά, παππού μου. Λοιπόν, έχω ένα παραπονάκι, όχι από εσάς. Ο παράπονο μεγάλο, όχι από εσάς όμως. Από όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Γιατί την περασμένη εβδομάδα έκανε ένα φιλικό ο Ηρακλής. Ναι. Εμείς οι χωρικοί που είμαστε και λίγο μακριά και ακούμε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Δεν μπορέσαμε να το ακούσουμε ούτε από το ραδιόφωνο. Ωραία. Ενώ τα ραδιόφωνα όλα εκείνη την ώρα ξαχλαμαρίζαν μεταξύ τους, δεν είχαν κανένα τρόπο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό στα αφεντικά σας, ναι, τώρα ενδέχεται, όχι ενδέχεται, η δουλειά δείχνει ότι προχωράει ο Ηρακλής. Ναι. Και αν προχώρησε, γιατί ο Ηρακλής είναι σαν την Ελλάδα, εκεί που τον βλέπεις χαμένο, χίλια χρόνια... Κακό παράδειγμα έφερες για τον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, όχι, το καλύτερο παράδειγμα σαν τον Έλληνα δεν υπάρχει που... Ω, τέτοιο ρουφιάνο, πού να βρεις. Και το είπε και ο Τσόρτσελ ότι μόνο να ενωθούν οι Έλληνες. Και ναι, ο Ηρακλητές τώρα ενώθηκε. Ναι. Όταν λες, συγγνώμη, ενώθηκε, εγώ με ελληνική σημαία μπορώ να πάω στο Καφτατζόλο και να με κάνουν παούλο στο ξύλο. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Εμένα γιατί δεν πειράζει. Πήγες με ελληνική σημαία. Εδώ, κρέμονται. Πάρε μια ελληνική σημαία και πάνε εκεί στη θύρα 10. Μαζί μου ρε την έχει. Ναι, άκουσε. Άσε η άντρα μία. Ακούς τώρα τι σε λέω. Ξέρεις από πού θα βγεις. Κρεμασμένος στα κάγκελα της ΔΕΗ θα είσαι. Στο σπίτι μου αυτή την ώρα, όχι συνέχεια. Όποτε περάσεις στη βεράντα και περάσεις από το σπίτι θα δεις. Δύο σημεία. Δεν το πήρα χαμπάρι κομμουνιστές. Δεν το κάνουν. Μία ελληνική και μία. Το Ηρακλή. Παοξής θα περάσει, κομμουνιστής θα περάσει. Είστε μόνοι σε στενόμενοι. Σε κεντρικό δρόμο. Έξω από την Άουσα, αλλά περνά από εκεί. Α, στην Άουσα. Στην Άουσα έχουν πιει νερό που φέρνει ύπνο. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Έχω κλάψει από τα γέλια ο Ραπτόπουλος. Είναι ο μόνος άνθρωπος που θα πει χαζό Μουρίνιο και τη προάλληλη είπε χαζό τον Αϊνστάιν και θα σε κάνει να τον πιστέψει. Τον ακούω τόση ώρα και σε λίγο θα με κάνει είπα, να τα πιστέψω. Θεός δεν είναι ο Μουρίνιο, αλλά ο Καραφλός. Γρηγόρη Κουράγιο. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι ο Αϊνστάιν ήταν χαζός. Εγώ είπα ότι ο Αϊνστάιν, ο μεγαλύτερος επιστήμονας που πέρασε από τη γη, ήταν φελός. Δεν είπα ότι ήταν χαζός. Φελός ήταν. Έτσι. Γιατί ο Ζουράρης, με συγχωρείς, τόσες γνώσεις που έχει, δεν είναι φελός. Συγχαίζει κάποια πράγματα. Συγχαίω κάποια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Άσχετα μεταξύ. Πάμε τώρα στα θέματα. Άσχετα, πάμε κόσμο. Έλα, ναι. Βίλε.
Το Μουρίνιο τι είπαμε, δεν είναι καλό προπονητή. Φρόμου χαρακτήρα είναι ναι. Που την έχει δει να πούμε Θεό. Αυτό είπα. Ψέματα λέω. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα ρε παιδιά, πολύ αργείτε ρε, πολύ έχω τον κόκκινο. Τι έγινε ρε Αθηνέ. Αργείτε ρε πολύ ρε, γρήγορα ρε. Τρία θεματάκια, λοιπόν. Πρώτο με τους γιατρούς που έχει ο Κωστής. Το 2008, δισκοκύλι, όμικρον 4, όμικρον 5. Πάω σε τέσσερις γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας εξ αυτών είναι ο γιατρός του Άρη. Όλη η εγχείρηση μου λένε. 4 χιλιάρικα. 5. Κατάλαβες, λοιπόν. Δεν κάνω εγχείρηση γιατί ο κουμπάρος μου, ο δραματολόγος μου λέει δεν θα κάνεις εγχείρηση, είσαι γυμνασμένος, δεν θα κάνεις εγχείρηση. Πάω στα Γιάννητσα να πω τον φυσιοθεραπευτή. Όχι. Να πω το όνομά του. Όχι. Όχι, εντάξει, δεν θες από το όνομά του. Κακός όμως πρέπει να το πούμε γιατί ο άνθρωπος του έκανε καλά. Για ευνόητους λόγους βρεθώ. Τα ακούς. Ναι. Με 10 βελονισμούς τρέχω 5 χιλιόμετρα, 30 λεπτά 5 χιλιόμετρα. Και αν λέω ψέματα ο φίλος μας ο Διούδης είναι εδώ. Και ο Νίκος ο Βουδούρης είναι εδώ. Ποιος Διούδης, ποιος Διούδης. Αγαπημένο φίλο. Για ποιο Διούδη λες. Για ποιο Διούδη. Για να σου δείξω και τρώω και στην άσφαλτο που είναι έγκλημα, έτσι. Εντάχει έχεις δίκιο. Εγώ αν πίστευα αυτούς θα με βάζανε στο χειρολογικό τραπέζι, θα μου τα παίρνανε. Πάλι καλά θα σε κάνουν όμως. Φύγει η επόμενη γραμμή. Πάλι καλά θα σε κάνουν. Ναι. Γεια σας, εγώ είμαι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί γίνεται με τον Βάρντα. Ο Βάρντα, άμα αλλάξει το μάνατζερ του και το κάνει και πάει στον Κουτσολιάκο, θα είναι ο καλύτερος παίκτης. Θα παίζει βασικός και θα κάνει μια καλή κίνηση. Όσο δεν έχει μάνατζερ τον Κουτσολιάκο, δεν θα παίζει στον πάγκο, θα του λένε ότι είναι τρελός. Όχι ότι είναι λογικός δηλαδή, είναι αλλά. Θέμα μάνατζερ. Ναι. Είναι θέμα μάνατζερ για μένα, ναι. Μπράβο. Και μήπως ξέρετε για ενδεκάδα σήμερα θα κατέβει ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα κατέβει με τερματοφύλακα μάλλον το Ρέι. Θα παίξει ο Κιτσίου δεξιά, θα παίξει αυτός ο Τόσκας αριστερά. Ο Μαλεζάς με τον Τουσταμπάνη τον, πώς το λένε, τον Χατζερίδη. Σακόφ θα παίξει, Κανίας θα παίξει, ο Πέλκας θα παίξει. Τους αλλάζει όνομα. Περίμενε λίγο. Ο Καρέλης θα παίξει, ο Ζαμπάς θα παίξει. Ο Μάλμπορο θα παίξει. Αυτή, ψιλοκαλή. Ο Καντουρί μάλλον θα μείνει όξο. Ο Άσος Φίλτρο θα παίξει. Ελά κόκκινο, ελά κλάρα σου. Υπάρχει καλύτερη ομάδα ρε φίλε τώρα, πλάκα μου κάνει. Έλα εσύ που δικός μου φίλος θα ξεδέσαι με. Και ο Λιμιός θα παίξει. Βρε και εσύ κατά βάθος Ηρακλής αλλά δεν το ξέρεις. Ζαμπά Λιμιός, Πέλκας Δεκάρη. Δεν μου λες τώρα. Βέρμπρουμ. Θα το δεις το παιχνίδι. Για το δει. Πότε θα το δω ρε. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ θα στεναχωρεθείς. Τι όνειρο είσαι ψέφε εγώ. Φύγε. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ λέω ρε φίλε μια ερώτηση κάνω. Φύγε. Αν σου έλεγα χτες ότι η Derby County θα αποκλείσει τη Manchester, θα με έβριζες όταν μου λέγες τι όνειρο είδες. Πάμε. Έτσι δεν είναι Κωστή. Έτσι είναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα ρε γλυκά γουριά. Καλώς τον. Αυτός έχει ζάχαρο. Έλα. Κωστή. Ναι. Λογικό με 10 πρωταθλήματα, 8 κύπελα και με 3 ευρωπαϊκά να μεγαλώσαμε στο Αλεξάνδριο. Δεν είναι λογικό. Πού ναι. Θα μεγαλώνουμε. Πού θα μεγαλώσει, στο Χαριλάο με τον Μπουγιουκλή και τον Σαμόλη. Άρα πού θα με, 21 τίτλους στο Αλεξάνδριο θα μεγαλώναμε. Ναι, πού ναι, θα ναι. Μεγαλώναμε. Λοιπόν, δεύτερον, δεν με λέτε, λένε ότι οργανίζουν για το μάτς με μια χρονιά ολόκληρη για το Άρης ΠΑΟΚ. Ποιος το είπε αυτό. Όλοι το λένε. Ποιος το είπε ρε φίλε. Οι παοξίδες δεν ζουν για το Άρης ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ Άρης δηλαδή. Θα φανεί σήμερα φίλε. Να άμα η Τούμπα είναι άδεια, δεν ζουν. Άμα η Τούμπα πάει 20.000 κόσμος, πέσει κοτρώνει, γίνει φασαρία και δούμε την Τούμπα. Κάτσε ρε. Δεν υιοθετώ, γιατί να πέσει κοτρώνει. Εγώ φίλε, εάν σήμερα η Τούμπα μοιάζει με Δελασάλ και είναι 5.000-7.000 παοξίδες, θα πω τον Άρη δεν τον υπολογίζει. Να αν πάνε 20.000, αρχίσουν τα βρυσίδια, αρχίσουν να βάλουν εκείνα από τα. Τα πιστόλια που βαράνε να πούμε μπαμπούν ένα στον άλλο κτλ. Και εδώ καμιά ατμόσφαιρα ντέρμπι και όχι Δελασάλ, θα πω τον υπολογίζει πολύ τον Άρη. Δελασάλ δεν παίζει σήμερα. Κάτσε να σε πω. Ο Λουτσέσκου είπε ότι ο Άρης λέει για αυτό το παιχνίδι λέει. Εμείς λέει δεν ζούμε, λέει εμείς θα τον περάσουμε. Ναι. Να θυμίσω ότι όταν ήταν ο Σάντος προπονητής, τον λέγαν νίκησε τον Άρη και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα τερματίσει το πρωτάθλημα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Άρα και οι παοξίδες νοιάζονται, αλλά το παίζουν υπεράνω και. Ότι έχουν ξεφύγει από αυτό το τρυπάκι. Άμα κάνει κανένα φλόγο ο ΠΑΟΚ να δεις τι ωραία θα ασχοληθούν αυτό, αύριο. Μπράβο Γρηγόρη, μέχρι να γίνει το στραβοπάτημα είναι. Αυτό μα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή ρε φίλε. Αυτό είναι, μπράβο. Αυτό ο είναι. ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή οικονομικά και αυτά είναι καβάλα στο άλογο.
Μπράβο. Αν γίνει στραβή όμως, δηλαδή τι ωραία θα ασχοληθεί. Τι ωραία, μπράβο Γρήγορα. Και συμφωνώ τελευταίο Γρήγορα αυτό που είπες με τον Μπέκαμ. Πήρε έναν, μην το χαρακτηρίσω, έναν εκεί κούκλο και τον έκανε, διέβγαλα από τον βρήκε ρόλο ρε φίλε, χρυσά, τακτικό ρόλο. Αντιστάχτη χρυσάφι έβγαλε με τον Μπέκαμ. Και ξέρεις τι μπορεί να γίνει σήμερα στο κύπελο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για να, γιατί μπορεί να τραβήξει καμιά διαιτησία υπέρ του Πάοκ ο Σιδηρόπουλος και ο Πάοκ ότι φωνάζει για ΑΕΚ Ολυμπιακό να γίνει μπούμεραγκ σε αυτόν. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ο Πάοκ να πάρει κανένα μπέναλτι που δεν είναι, να κερδίσει ένα 0. Το τι έχει να γίνει από άμα κάτω από τους Αθηναίους. Έχει πολλά το μάτς αυτό. Δεν είναι παίξε και γέλασε. Αν βάλει ο Πάοκ πολλά γκολ, δεν θα περάσει καλά στο κλάν της δικαιοσύνης. Φίλε, θα σου πω ένα πράγμα. Με 0-0, 1-0, 1-1, 2-2. Αύριο τι θα πεινάσουν τα σπίτια μας. Καθόλου. Με κανένα 0-1. Άμα δεν χάσει ο Άρης, ξέρεις πόσοι Αριανοί θα βγουν εδώ. Ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί, θα έχουμε πολλή δουλειά αύριο. Μπράβο Γρηγόρη. Τσάκαλος ο Γρηγόρης. Του έρχεται να μας πάει ο Κάρης ο Γρηγόρης και δεν ξέρει το πουλήσει ο Γρηγόρης. Μπράβο. Δεν ξέρεις ρε Γρηγόρη. Πήγε στα προϊόντα και τα βάλες να πούμε πίσω να πούμε στο. Λοιπόν, ναι. Να σε καλά φίλε. Ράπο Κόκκινος τελικά υιοθέτησε παιδάκι από τη Συρία. 3-30 ψάχνουν να βρω ένα με τα δικά σου χαρακτηριστικά. Αλλά δεν το βρήκα. Αν μπορείς να μου δώσεις λίγο από το DNA σου για να φτιάξω ένα. Γιατί από τη Συρία, δεν το καταλαβαίνω. Έτσι λέει ο φίλος. Άμα θέλεις και σένα τον ίδιο υιοθετώ. Μη κόκκινε, κοστίζει σήμερα. Ναι. Πάμε κόσμο. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα. Πριν τέθηκε ένα θέμα για τον Μπέκαμ, τι ηλικία έφυγε από. Κάτω από 27 χρονών έφυγε. Ορίστε. Πόσο ετών έφυγε? 20, από το Λεμόντα παίρνω. Όχι, η ερώτηση ήταν άλλη. Πόσο χρόνο έφυγε για την Αμερική? Α, είχε φύγει 32-33 εκεί κοντά. Αν είχε τόσο μεγάλος, εντάξει. 32-33 πηγαίνουν σε άλλες ομάδες να πούμε. Η ηχοπαθής ο Ρονάλντο που τον λέμε όλοι. Ο Ρονάλντο όμως σε υψηλό επίπεδο στα 33 είναι νούμερο 1 στη Γιουβέντους. Δεν σέρνεται σαν τον Μπερμπάτοφ. Ο Ρονάλντο είναι αθλητής, φίλε. Ο Ρονάλντο είναι αθλητής και στον ύπνο του κάνει προπόνηση στα βλέφαρα. Αθλητή. Κάνει βάρη με τα βλέφαρα. Πλάκα κάνει τώρα ο Ρονάλντο. Μη μιλάμε για τον Ρονάλντο σαν αθλητή. Είναι αμαρτία να μιλάμε όλοι εμείς για τον Ρονάλντο σαν αθλητή και σαν παίκτη. Τώρα αν είναι γκέι, είναι ξέρω εγώ οικοπαθής, είναι κλαψιάρης, είναι αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής ο οποίος να συνδυάζει το ποδοσφαιριλίκι με τον αθλητισμό. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ο παιχταράς. Να είναι και βιονικός, βιολογικά, ε! Γι' αυτό ο Ρονάλντο είναι πολύ ψηλά. Καλημέρα. Μπορεί. Έτσι ακριβώς. Έλα, φίλε, ναι. Μάλιστα. Μας έχεις αλλάξει τους χρόνους, ρε Ραπτόπουλε. Ναι. Ακούμε στην ΑΕΚ ραδιόφωνο και μας παίρνει ύπνος. Μας έχεις κάνει όλους γρήγορους, ταχύτατους και βαριόμαστε με τους αργούς, πραγματικά. Ε, ναι, ρε φίλε, τι θα πει ο αργός τώρα. Άμα πέσει αργό, κάει και το πλάκα κάνεις. Όχι, κι εγώ είμαι της ανάδοχος. Είμαι γρήγορος στη ζωή. Αλλά έχεις τα ραδιόφωνα, έχεις αλλάξει τους χρόνους, λοιπόν. Αυτό που μας λείπει όμως, ρε φίλε, είναι τα βράδια που έβγαινε στο εγκεφαλικός και όλοι αυτοί παίρνουν τώρα το μεσημέρι. Ναι. Παίρνει εγκεφαλικός. Ο εγκεφαλικός έχει έπαθει και άλλο εγκεφαλικό και δεν παίρνει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, έπαθε ένα ψηλό. Αυτό μας λείπει. Και επίσης μας λείπει κάτι. Ναι. Μας λείπει τώρα, εντάξει, ο Γρηγόρης λέει ραβωνιαστικά σου, εγώ δεν υιοθετώ, αν και δεν το συμπάθω τον γιατρό. Ναι. Μας λείπει αυτή η κλάψη του γιατρού. Αφού είναι ρε φίλε ραβωνιασμένη, τι να κάνω. Για λέγε. Μας λείπει αυτό τώρα που έλεγε ο Παναθηναϊκός, θα πέσει την πρώτο φαβορή, μετά το διπλό στην Κράτη, να δω τη μούρη του ρε γάμο του. Του γιατρό θα τον φέρω κάποια στιγμή στη Μαρμίτα, μπορεί και την Κυριακή, με πλάτη γυρισμένο, κρυμμένο, και θα γίνει της Μουρλής. Αυτό θέλουμε ρε, αυτό θέλουμε ρε, αυτό που λέω. Μαζί με Καστοριανό, με κριτικό Παοξή, με. Μπράβο. Με Γιώργο. Θα το βάλει με πίξελ, αλλά πού να κάνει πίξελ ο σχιζοδήμο, τι ζητάω τώρα εγώ. Τι να κάνει ο σχιζοδήμο, πίξι. Πίξελ είπε, πρέπει. Πίξι το ζάχαρο θα κάνει. Αυτό που ξέρει το μεγαπίξελ που έχει στο κεφάλι του. Εντάξει, να ξέρει όμω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε έκρηξη γιατρού και να αρχίζει να τσιρίζει πάλι στη Μαρμίτα. Φίλε, μισό λεπτό γιατί εκνευρίζουμε κάποιου φίλου. Λέει ο Ραφαήλ. Ρε Ραπτόπουλε, ο Πάκο έχει 20.000 διαρκείας, λέω να έχει 5.000 κόσμο σήμερα. Δηλαδή θες να μου πεις φίλε Ραφαήλ, ότι όποιος έχει διαρκείας πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι. Ναι, εντάξει Ραφαήλ. Μια ερώτηση κάνω. Καλά σε λέω κόκκινος, αλλά εγώ λέω ότι αν έχουμε 20.000... Θα δείξει την τάση. Ναι. Αυτό που λέει... Εγώ αν ήμουν να πάω. Δεν μ' αρέσει να συμφωνώ με τον πλάκα δίπλα μου. Δεν πήγαινα στο θέμα. Έχει μια μαγική ιδιότητα ρε κόκκινη να αλλάζει το θέμα και να με βγάζει εκτός θέματος. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, το κάνει το. Τι φρένο. Ταλέντο μεγάλο φρένο είναι. Τι φρένο. Τι, αυτό ήταν αναστροφή τώρα έφαγα. Κλείνω τίποτα. Για δεν έχω λόγο. Βαζέλα είσαι. Πάμε που με Βαζέλα είσαι. Θες να τα ακούσεις. Έλα. Ιδίες τώρα. Μάλιστα. Καλά σε κάνει ο γιατρός.
Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Παίρνω τηλέφωνο, εξές πηγαίνοντας για την Αστροβάλτα, βρήκα ένα τόπι στο Δερβαίνι, οπωσδήποτε εργάτησαν ο άνθρωπος. Τόπι. Γύρω στα 100 μέτρα. Τι βρήκατε, συγγνώμη. Είναι, γρι, να τελειώσει ένα τόπι τζιν. Blue jean. Γκρι χρώμα, blue jean. Τζιν γράφει επάνω, γύρω στα 100 μέτρα, τόπι τεράστιο, γύρω στα 1,70-1,80 μέτρα. Συγγνώμη ρε φίλε, βρήκες blue jean 100 μέτρα, του γίγαντα Κριζίνο ήταν αυτό το blue jean. Τι τζιν. Τόπι ρε βλήκη. Είναι δυνατόν να το πει. Εργάτησα ήταν ο άνθρωπος να μην το πληρώσει η τζάμπα. Πού το έχει. Ας κρατήσω το τηλέφωνο μου για να με πάρει να το. Για πες το τηλέφωνο στον αέρα. 6937 μάλιστα. 35-64-63. Ζαχαρίας λέγομαι. Ζαχαρία, είσαι ωραίος άνθρωπος. Ξαναπες λοιπόν, το άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 6937-64... 35-64-63. 35-64-63. 63. Έγινε. Είσαι γλυκός. Να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι θες, καλέ μου άνθρωπε. Απορία έχετε γιατί ο Ζουράρης έτσι αλλιώς. Μάλιστα. Το βάφτισε ένας Αριανός στην Κρήτη και τον είπε Άρης. Αλλά επειδή ήταν λίγο κουζουλός, φώναξε από κάτω τι Άρης, ρε Ζουράρη θα το λέγανε. Τον άνθρωπο, ρε. Ωραίος άνθρωπος. Επόμενος, ναι. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ωραίος. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Όποιος είναι να πάρει τηλέφωνο ρε τον άνθρωπο να τα πάρει τα τόπια. Όχι τόπια, ένα τόπι ρε τζιν. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας απατεώνας και να πει εγώ έχασα το τζιν. Και να είναι άσχετος να δεν μπορεί να τον κουμπίσει. Αφιός είναι γάτος, δεν μπορεί να τον πιάσει κορόιδο. Πώς είναι γάτος. Θα έχει κάτι να το ρωτήσει και θα πιαστεί αδιάβαστος. Λες, μακάρι. Το καλύτερο που είχα δει, ρε φίλε, να δεις τι κάνει ο νεοπλουτισμός. Και συγγνώμη με τους φίλους που περιμένουν. Που συγγνώμη για το φρένο, ναι. Λοιπόν, στην Κίνα. Ναι. Που έχουν αναπτυχθεί και κάνουν. Ναι. Βάζανε σε μία. Σε ένα κλουβί με τίγρης τόπια από τζιν να τα σκίζουν για να κάνουν σκισμένα τζιν. Ναι. Τα οποία τα χρυσοπληρώνανε. Ναι. Ποια... Μας... Τα τζιν αυτά. Αν νόμιζα τις τίγρες χρυσοπληρώνανε. Έλα. Μάλιστα. Γιατί αν βάζανε κάνανε Αλβανό να πούμε, κάνανε νέο Έλληνα λιγότερα θα έπαιρνε. Η τίγρες τρώει παραπάνω. Κακός. Δεν του συμφέρει. Ορίστε. Έλα φίλε. Πόσο θέλει μια τίγρες για να φάει. Ενώ ο Αλβανός και ο Νεοέλληνας θα του δώσει ένα ευρώ. Σε, φάει μια... σε τρώει μια τίγρη. Εμένα. Χαζί. Θα τη σταθεί στο λαιμό. Έλκος θα πάει. Θα τη σταθεί στο λαιμό. Έλα ρε κόκκινε το φρένο. Έλα το φρένο. Έλα φίλε. Ναι. Έχεις δει τίγρη να πει. Έλα ρε φίλε το φρένο. Σκομπάλα. Το φρένο ρε. Ναι. Λέγε φίλε. Ναι. Γεια σας. Ο Νίκη Λάουντα μιλάει. Ένα σκορ θα λέγε σήμερα. Σκορ 2-0. Και την Κυριακή. 4-2 θα λήξει σήμερα φίλε. 2-0 σήμερα. Και ένα-ένα στο Καραϊσκάκι. Φίλε! Ναι. Θες να βγάζεις λεφτά? Όχι. Oh. Να σε πω εγώ να βγάζεις λεφτά. 4-2 παίξ' το σήμερα. Ναι, πονηρός ο κόκκινος. Ναι. Δεν τρώμε κόκκινο. Αυτά στάμαθε ο... του Ηρακλείου, πώς το λένε, ο γενικός αρχηγός, στάμαθε αυτά τα γράμματα. Τα 4-2. 4-2 φίλε, 51 απόδοση δίνει. Αυτό ο Μυροφορίδης τα έμαθε τα 4-2 να τα λες. Λέγε φίλε. Να πω και ακόμα. Ό,τι και να είναι ρε παιδιά, είναι ένα ντέρμπι, το περιμέναμε 5 χρόνια. Ό,τι και να είναι, ένας πάω και ένας Άρης. Πώς είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι σαν να βλέπεις, ρε φίλε, τώρα συγγνώμη τώρα δηλαδή. Είναι σαν να βλέπεις τσόντα, δύο γέρους στο γεροκομείο να είναι τροφοντική. Δεν αντιλέγω. Τι πάω κάρις να δεις τώρα. Δεν ναι. αντιλέγω. Άλλο είναι ο Κώστα μου. Ναι, εντάξει, δεν πάβει να είναι, ναι. Ναι, ναι ο Παναθηναϊκός και Δέλτα να πέσει και Βόλεϊ να πάει. Σωστό. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σωστό, σωστό. Δεν σου δίνω άδικο. Σωστό. Είτε έχει 20.000 είτε 5. Ανούσιο είναι το μάτς εννοείται. Αλλά το μάτς 5-5 έπρεπε να λήξει. Το μάτς έχει περισσότερο ηθικό χαρακτήρα παρά βαθμολογικό. Εννοείται. Μη σου πω έχει το 99%. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή λες εμένα ότι κάνω τον πονηρό, εγώ είχα χαρεί πραγματικά γιατί τους τα βάρδουλα με το 1-4 που είχαν παίξει με την Μπενφίκα με την αφορμή της επετείου. Εγώ πετάω ένα νούμερο για κάποιο λόγο. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα τι είπες. Όταν έχασε ο ΠΑΟΚ από την Μπενφίκα 1-4. Τι χάρηκες εσύ. Φυσικά χάρηκε σαν Ηρακλειδέα. Πληρώθηκαν μπροστά μου ένα καρμό άνθρωποι. Ποιοι και τι έδωσε. Εγώ δεν το έδωσα, ρε. Αυτοί το είχαν παίξει. Τι. Λένε είναι η επέτειο του Πάο Κάρι 1-4. Ναι. 29 Αυγούστου. Ναι. Δεν χαρώ που κέρδισε από την τσέπη μου τα παιδιά. Φυσικά χάρηκε το βράδυ, ξέρει τι έκανε στο σπίτι, πήγε να κοιμηθεί. Και το δίνω σήμερα. Δεν τον έπιανε γιατί δεν το έπαιξε κι αυτό. Και σου λέω σήμερα 4-2-51 απόδοση. Απ' έξω το λέω. Εγώ λέω 2-0. Σου λέει κάτι αυτό. Ναι, ότι μιλάς με τον Μυροφορίδη και σε έχει επηρεάσει πολύ. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο με
Ναι. Τι κάνουμε, όλα καλά έτσι. Εσύ τι έγινε, οικονομάμε. Εγώ φιλαράκι τι να κάνω, πολλή δουλειά, φούλο εργασία και δεν προλαβαίνω για πολλά πράγματα έτσι. Πού είσαι δεν τώρα, στο Μονακό ή στο Μοντε Κάρλο, πού είσαι τώρα. Όχι ρε. Κανονικά εδώ στην Ελλάδα. Α, εδώ είσαι. Περιμένω να σου φέρω τα λεφτά. Θέλω να κάτι να μου πεις. Να σου πω κάτι για πες. Με το ΒΑΡ τι γίνεται ρε παιδιά. Ρώτα το Βαρούχα. Καλά στον ΠΑΟΚ τι να το κάνουμε με το ΒΑΡ όταν έχουμε μπίζε ΒΑΡ. Αλλά για τους άλλους τι γίνεται. Οι άλλοι έχουν Βαρούχα σου λέω. Βαρούχα. Ναι. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Σήμερα βλέπω κούτσα κούτσα να νικήσει ο ΠΑΟΚ. Όταν λες κούτσα κούτσα για δώσε ένα σκοράκι. Ένα μηδέν ξέρω. Μισό μηδέν. Δύο ένα. Α, βλέπεις να τρως γκολ δηλαδή. Η άμυνα πολύ αλλαγή. Από ό,τι είπατε την σύνθεση βλέπω μεγάλη αλλαγή. Από ό,τι είπε τη σύνθεση ο Ραπτόπουλος η μισή ήταν λάθος. Ναι. Λάθος είπα. Τι είπα, ο Ζαμπά με το λιμιό, ο Πέλκας θα παίξει βασικό. Ο Μαλεζάς είναι εκτός αποστολής. Εντάξει, κακός. Γιατί το Μαλεζά τον τρώνε. Σε αυτά τα μάτσα ο Μαλεζάς, βλακεία τους, μεγάλη. Ο Μαλεζάς είναι 32 χρονών, ξέρει από αποδυτήρια, έχει παίξει παοκάρις, έχει εμπειρία, πάει και τον τρώνε σε αυτό το μάτς. Ανόητη είναι. Μαλεζάς, σε αυτό το μάτς. Γεια σου Λευτέρη. Να παίξει ο Κρέσπο. Να παίξει ο Κρέσπο και τι έγινε εδώ, με το Χατζερίδη. Κατάλαβα. Βάλε γκολ γκολ σήμερα. 2-0 είπα, τώρα το αλλάζω. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου Μποστή, γεια σου Γρηγόρη. Ναι. Θα κάνω στο Γρηγόρη αυτήν την Αθήνα. Ποια είναι αυτή να δεν κάνεις. Τώρα θα σου πω. Λοιπόν, το Γρηγόρη για το στοίχημα το 4-2 που είπε ότι είναι λάθος. Από όπου και να το δω το παιχνίδι, γιατί εγώ είμαι στοιχηματίας, δεν προκύπτει ότι θα πάει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Παίζεις στοίχημα. Ο Άρης, ναι. Ναι, ναι. Τη στιγμή που ο Άρης ναι. Έχει πάει μόνο ένα γκολ, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φάει 4. Σωστά σήμερα. Μιλάτε. Με ποιους έχει παίξει ο Άρης. Ορίστε. Με ποιους έχει παίξει ο Άρης. Δεν έχει σημασία ρε φίλε τώρα με ποιους έχει. Όλα. Έχει επειδή λέτε ότι ασχολείστε με το στοίχημα. Τροκαρέλης αν παίξει ο Αστέρας. Έπαιξε και με τα Γιάννηνα. Ρωτάω κάτι. Ρωτάω κάτι. Αν παίξει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Απόλλων Σμύρνης. Υπάρχει περίπτωση ο Απόλλων Σμύρνης να βάλει γκολ. Όχι. Δύσκολο. Έβαλε χτες όμως. Δύσκολο. Αυτό. Αν το πάρεις έτσι, τότε σε όλα τα παιχνίδια μπορούν να πούνε εγώ. Φίλε, παίζεις χρόνια στοίχημα. Κύριε. Από τότε. Τέλος πάντων, εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Είναι παιχνίδι κυπέλου. Γρηγόρη, σε παρακαλώ. Ναι, είναι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Αν σας έλεγα χτες ότι η Μπάγκερ θα φέρει 1-1 με την Άουγσμπουργκ, θα το παίζατε. Ξέρω ότι θα περάσουν και δύο. Μου είναι αδιάφορο το σημερινό παιχνίδι. Και να σου πω το σκορ. 2-0 το βλέπω. Σαν τον Αυτοκίνητο. Καλά, θα φανούμε. Τώρα να πάμε με τον Κωστή, το οποίο το έχει θέσει το θέμα αυτό εδώ. Ένα θέμα που έχει βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα με τα χαφ με το κέντρο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ είμαι 62 χρόνια έτσι, έχω δει τη μεγάλη ομάδα εκεί του ΠΑΟΚ. Μια στη μεγάλη ομάδα, ναι. Και εγώ σε ρώτησα αν υπάρχουν χειρότερα χαφ από αυτά που έχεις τώρα, αν είχες άλλη ομάδα. Ναι. Συμφωνώ 1000% μαζί σου. Να μην αναφέρουμε ονόματα τώρα, να πούμε τώρα δηλαδή Δαμανάκη, να πούμε Σαράφη, να πούμε Τερζανίδη, να πούμε Γιώργο. Δαμανάκη, Σαράφη, Τερζανίδη, άμα τους βάλεις και τους πετάξεις γέρους τώρα εδώ πέρα, καλύτερα να παίξουν από το Βέρμπλουμ. Συμφωνώ 1000% ρε φίλε μαζί σου. Το Τερζανίδη δηλαδή τώρα γέρο 70 χρονών, πόσο είναι 72, άμα το βγει πεις παίξει αγύμναστος, θα τρέξει πιο πολύ από το Βέρμπλουμ. Ποιος Βέρμπλουμ λέει τώρα. Ποιος Βέρμπλουμ. Συμφωνήσω ότι πρέπει το κέντρο της να είναι δυνατό. Πλάκα κάνεις. Το Ιρακοκαλιά είναι. Ξεκινάει, από εκεί δεν ξεκινάει. Είχε το Σαράφι πρώτο σκόρ με 140 γκολ και τώρα έχει το Σάκοφ και μπαίνει και στο Instagram ο Σκάφ και γράφει φωτογραφία κάθε μέρα. Το Σάκοφ και τον Χάνιας. Γεια σας. Και το Δαμανάκι έχει τον Κάνιας. Καινούργιες μεταγραφές ο Πάο κύριε και κύριοι. Ο Χάνιας και ο Σκάχοφ. Θα βλέπει ο Δαμανάκη, βλέπει ο Κουσουλάκης που έπαιζε στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό τον Κάνιας. Τι ομάδα είναι ο και θα λέει, τι ομάδα είναι, Ολυμπιακός είναι ο Κουσουλάκης. Τις μεγάλες του δόξεις και τα λεφτά. Και στο είπε. Βρε, άσε τι είπε τώρα. Εντάξει, μένει ο Ηρακλής. Ηρακλής είναι. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Άμα ήταν Ηρακλής.
Γιατί πήγε. Γιατί πήγε. Γιατί δόθηκε ευκαιρία να πάρει. Άρα πήρε πάρα πολλά λεφτά. Άρα είναι επαγγελματία. Δεν είναι Ηρακλήθ. Δεν κατάλαβα. Ωραία, αν έφυγε από εδώ. Ναι, η ένα θα είναι το άλλο. Ηρακλήθ. Τι λεφτά. Πάμε παρακάτω. Ο Σαράφη. Ο Σαράφη που το δίνει ο Μπάρλο λεφτά. Ήταν χεσμένο στο Τάλερο βέβαια ο Σαράφη. Τότε, τότε. Λέει όχι, ευχαριστώ πολύ και σταμάτησε. Και δεν πήγε στην ΑΕΚ. Ο Σαράφη είναι παόξη. Παρακαλώ. Και δικαιούται να κάνει και λάθο σε μεταγραφέ και τέτοια. Πάμε παρακάτω. Σαν παίκτη εννοώ. Καλημέρα, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσεί. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, 9 χρόνια φίλε σπουδάζω. Σπουδάζω αναισθησιολόγο. Έχω δει πάρα πολλά. Ναι. 9 χρόνια και ακόμα πτυχίο δεν πήρα. Ναι. Έχω φάει πολλέ ενέσει και σήμερα το μάτι είναι 0-3. Κατάλαβε. Ελπίζω έτσι, όταν αυτά. Θα. Για επόμενη εγχείρηση να μην σε βρω μπροστά μου σαν αναισθησιολόγο. Να είσαι καλά, για καλά. Εντάξει. Μη σε βρω μπροστά μου και εδώ τον Άγιο, και τον Άγιο Φανούριο. Μόνο που σε είδε. Ναι, ναι. Έλα, έλα φίλε. Ναι. 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 Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Τι κάνετε, καλά είστε? Όχι. Τι κάνεις Αχιλέα? Δόξα τω Θεώ, Ιγόρου μου, δόξα τω Θεώ. Πήρα να πω κάτι όχι για αθλητικά. Καταθλιπτικό σε Αχιλέα, κάτι κακό θα πεις τώρα εσύ σίγουρα. Κάτι κακό θα πεις. Όχι, 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 όχι. Ο Γρηγόρης ξέρει την περίπτωση του παιδιού μου. Πήρε ένα σύλλαθος, ένας ακροατής προηγουμένως και είπε για κάποιον στα Γιαννιτσά για βελονισμούς, για τη μέση. Αν και ο Πανιώτης κάνει βελονισμούς, δεν χρειάζεται να πας στα Γιαννιτσά δηλαδή. Έχω πρόβλημα με το γιο μου ρε Κώστα, πάρα πολύ. Έχουν τρελάνει γιατί... Αχιλέα, γιατί την κάνουμε, να ρωτήσω κάτι, γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα στον αέρα? Όταν την έχουμε κάνει εκτός αέρα, σου είπα πού θα πάει και... Ναι, θα πάει. Και αυτό το ραντεβού ανεβλήθη και θα είχε βρει τη σωτηρία του αν πήγαινε. Τον βάλανε και κάνει τώρα μαγνητικές στα νεύρα και στους μυς, σε όλο το σώμα. Είπαμε πού θα πάει και θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάει και εκεί, θα πάει και εκεί. Δεν είναι και εκεί, δεν κατάλαβες. Τον κόκκινο ρώτησες πού θα πάει. Κατάλαβα. Εντάξει. Δεν έχουμε να χάσουμε και από εκεί τίποτα. Μόνο να κερδίσει έχει από τον Γιακουμίδη. Ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν είναι τώρα τα λέτε τα προσωπικά σας. Αυτό το λέω, όχι στον αέρα. Εντάξει. Εκεί θα, εντάξει. Θα βρει πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Τι να σου πω άλλο τώρα. Ρώτα τώρα, και τον Κωστή. Μόλις βγει από την κλινική θα πάει. Μόλις βγει από την κλινική θα πάει και εκεί πέρα. Εντάξει. Για μένα έπρεπε να έχει πάει χθες. Δεν το βάλαν μέσα, κάνει μαγνητικές στα νεύρα και στους μυς. Παιδιά, εκτός αέρα αυτά. Καλύτερα εκτός αέρα. Για επόμενος. Πάμε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καταρχήν συγχαρητήρια να δώσω στα Γιάννενα και στο φίλο τον Παγουρά που βγήκε πριν, που κατάφεραν και περάσαν από το Περιστέρι, χάρη σε έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα που έχουν. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι, ήταν φοβερό το παιχνίδι, με ρυθμό, φάσεις, γκολ, χαμένα πέναλτι, δοκάρια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι στο Περιστέρι. Δεν πίστευα στα μάτια μου, ξέρεις, έβλεπα άλλα, γύριζα και λέω κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν το είδα κανονικά το παιχνίδι. Και λέω κάποιος με δουλεύει. Δηλαδή με το που χτυπούσε γκολ, έβλεπα στο κομπιούτερ γκολ, γκύριζα. Και μετά όταν διάβαζα στατιστική, λέω έπρεπε αυτό να δω. Ήταν πολύ ωραίο το μάτς αυτό. Και Κωστή, για σένα που έλεγε τον Γκουλιούρη, δεν έχει βγει Σεπτέμβρης ακόμα και έχει σκοράρει και τρεις διοργανώσεις, να ξέρετε τι. Τρίτη διοργάνωση που σκοράρει. Μπορεί να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ Κουλούρη. Η νεκροψία θα το δείξει. Άξι, θα δούμε τον χρόνο που φίλε, θα πάει. Φίλε, πού παίζεις τώρα, ξέρεις? Πώς? Με το Λεβαδιακό. Στη Λεβαδιά, πάμε να φάμε σουβλάκια, να περάσουμε λοιπόν, το διπλανό. Κάτσε να δώσω το διπλανό μου στεγνά. Έχοντας, λέει, δύο center for, δύο ομάδες με πλατυποδία, άμα δείτε γκολ σφυρίξτε. Κοίταξε, ο Κουλούρης, για τον Μαρκόφσκι, καλά είπα, λέμε. Βάλε Κουλούρης anytime. Ο Κουλούρης, φίλε, γνωρίζοντας τις αδυναμίες του, ναι, τις τεχνικές, πλακώθηκε στη βελτίωση την προπονητική. Έφαγε τόνους υδρότα. Μπράβο. Στο Καφτατζόγλιο. Και ο Πέλκας. Μπράβο του. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Ο Κουλούρης λοιπόν στέκεται, επειδή το παιδί δουλεύει πάρα πολύ αθλητικά. Και βελτιώνεται συνεχώς. Ναι, και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη μεριά, όμως δεν είναι το ταλέντο για να παίξει, ας πούμε, σε μεγάλο επίπεδο ψηλό. Το ότι παίζει όμως μέσω των αθλητικών του βελτιώσεων, γιατί έμαθα
από φίλο μου γυμναστή και τέλος πάντων από άτομα τα οποία γνωρίζω στο Καφτατζόγλιο, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για να βελτιώσει τις αδυναμίες του. Αυτά για τον Κουλούρη. Να πω μια είδηση, να πω ο Κουλούρης είναι παράδειγμα για τους παιχταράδες που τους έδωσε η μάνα αφήσει ταλέντο ποδοσφαιρικό τριπλάσιο από τον Κουλούρη. Γιατί τον Κουλούρη τον Φουκαλά δεν του δόθηκε ταλέντο μεγάλο. Αυτός δουλεύει. Περίμενε. Και οι άλλοι, άμα κάνανε τη δουλειά που έκανε ο Πέλκας, που ο Πέλκας είχε και πιο ταλέντο από τον Κουλούρη, θα κάναν πολύ περισσότερα πράγματα από το να μπεκροπίνουνε. Αλλά ο Θεός φύση, ο κατασκευαστής, φέρνει ένα Κουλούρη μέτριο σε προσόντα να δουλεύει σαν το σκυλί και ένα μπεχταρά να τεμπέλει. Για να υπάρχει μια ισορροπία στη φύση. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Να δώσει και μια είδηση, τον καφέ μου πήρε. Είδηση. Θέλω να σου πω μια είδηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ όταν θα γίνει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ναι. Να έρθει ο Λουτσέσκου μια εβδομάδα στο Περιστέρι. Να του διδάξει λίγο ψυχολογία ο Κάναντι μεγάλων ποδοσφαιριστών. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τον Ουάρντα, ρε παιδιά, τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος. Μην... Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Θέμα μάνατζερ, φίλε, είναι άστο. Δεν τον βλέπουμε. Τι είναι αυτό, του χτίσανε ένα προφίλ. Γι' αυτό είναι καλός μάνατζερ ο Κουτσολιάκος. Γι' αυτό είναι καλός μάνατζερ. Είναι και είναι matchmaker, να πούμε. Πώς το είπα? Ρωτάει. Η matchmaker, πώς το λένε. Γιατί με ρωτήσεις, αφού είναι μάθος. Εσύ τα ξέρεις αυτά τα κορμάτια. Πέρυσι δεν τον είδε τον Ουάρντα ότι έπρεπε να μάθει όλο το πρωτάθλημα. Εάν ήταν ο Ουάρντα manager ο Κουτσολιάκος, θα χτίζει άλλο προφίλ. Θα του χτίζει άλλο προφίλ. Το γιατί να χτίσεις προφίλ. Άστο να πάει στα κομμάτια, Γιάννη. Επιστήμη μεγάλη. Άστο. Άστο να σε μάθει να παίξει μπαλίτσα το παιδί. Φύγε, με τον Κουλούρη να πάρει το πρωτάθλημα. Πώς θα σταθείς, που θα πας, θα προσέξεις, θα κάνεις. Πάμε, φίλε, ναι. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Πού είστε, κύριε Κώστας? Νάτος. Τι γίνεται? Επειδή χάσατε 2-0, όχι, εμείς μιλάμε και εκτός αέρα με τον κύριο Κώστα. Δεν ξέρω τι κάνετε εκτός. Εντός μιλάω. Η ομάδα πάλεψε. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Τι είναι ο καρπόζηλος, είναι να παλέψει. Τι παλέψει. Όχι, η ομάδα μπήκε μέσα και δεν έπαιξε ποδόσφαιρο να περιμένει πίσω και να βγαίνει μπροστά. Και, εσύ τι ποδόσφαιρο πήγε... θέλεις να δεις με αυτήν? Δηλαδή, αν περιμένατε πίσω και κερδίζατε, θα σας πείραζε? Όχι. Άλλο λέω. Στάθηκε άτυχη σε δύο φάσεις. Ναι. Ίσως να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, ναι, εάν το δοκάρι του Λιβάγια γινόταν γκολ. Ναι. Ή ακόμη και του Μπακασέτα. Ναι. Δεν έγινε. Θα γινόταν 2-1, ναι. Λοιπόν, χάθηκε μία μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Αλλά εγώ για άλλο λόγο πήρα. Ναι. Ο Λουτσέσκου κάνει τρίτη φορά την ίδια δήλωση, ναι, στη χώρα του, ότι ούτε στη χιτλερική Γερμανία δεν έγινε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Καλά, έκανε και το δήλωση. Τον κάνουμε μήνυση τώρα δηλαδή. Γιατί ακόμη και ο υπεύθυνος της επικοινωνίας της ΠΑΕ, πάω ο Κυριάκος Κυριάκου, τον άδειασε. Και μια και αναφέρει έτσι, στην Ολυμπιάδα του 1936 στο Βερολίνο, ναι, σε όλες, όταν κέρδισε η παρουσία του Χίτλερ, τρία ατομικά και ένα ομαδικό, τέσσερα χρυσά, σηκώθηκε, έφυγε. Δεν μπήκε μέσα με το πιστόλι να τον πυροβολήσει. Ναι. Ο ναι, Χίτλερ. Στην μπάλα έκανε ο Χίτλερ άλλα, να πούμε. Ναι, επίσης είδα τον Πούτιν, βγήκε ένα νέο τύπο Καλάσνικοφ, ναι, έχει δραστικό βερνικές στα χίλια μέτρα. Πού να το αγοράσουμε. Και τον έδειξε πως πυροβολεί. Ναι. Την άλλη φορά ο μεγαλομέτωχος να το παραγγείλει να μπει με Καλάσνικοφ μέσα. Κύριε Κώστα, όταν τα λέτε αυτά θα παίρνετε 2 και 5, όχι 4 παρά 5. Ναι, ναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Γεια σου, κύριε Κώστα. Γεια. Πώς το κάνεις το promotion? Ψέματα είπα. Όχι. Έλα, φίλε. Είπε τώρα 4. Τι να το κάνω. Καλά, καλά. Εντάξει. Ναι, σωστό. Ναι, έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Για το θέμα του Βάρντα θέλω να πω κάτι. Ναι. Ο Γρηγόρης πριν με συγχαρητήρια στο Φέργκισον ένα παίχτη μοντέλο που τον πήρε και τον πήρε 2-3 πράγματα και τον έκανε παίχτη. Αυτή είναι η μαγιά, φίλε. Ψέματα. Αλλά δεν συμφωνεί μαζί σου, Κωστή, ναι, ότι έπρεπε να πάρει και από τον Βάρντα κάτι ο δικός του προπονητής. Ναι. Αυτό που έκανε ο Φέργκισον, δηλαδή αν το κάνει και ο... Ποιος δεν συμφωνεί? Όχι, ο φίλος δεν συμφωνεί μαζί. Ο Γρηγόρης δεν συμφωνεί ότι παίζει λιμιός με τον μάνατζερ και δεν πρέπει να παίξει ο Βάρντα. Φυσικά. Λάθος, κύριε. Εγώ λέω ότι πρέπει να παίζει ο Βάρντα. Ναι. Πάλι μεταλλική τι να κάνει, τι φωνεί. Ναι. Πρέπει να παίζει ο Βάρντα. Ε, παλικάρι μου.
Δεν σε ακούω καλά, με ακούτε. Αφού μιλάει με μεταλλική φωνή, πρέπει να παίζει ο Λουάντα. Α, μπράβο, πες αντρικά να μιλήσει. Σαν το ψινάκι. Πρέπει να παίζει ο Λουάντα. Μάλλον κατάλαβε λάθο. Λέω ότι πρέπει να παίζει ο Λουάντα. Χρυδίσω, αγόρι μου. Να σε καλά, βγαίνει. Να σε καλά, βγαίνει. Έλα, φίλε. Γιατί μιλάει σαν το ψινάκι, ρε. Λέγε, ρε, φίλε. Καλησπέρα. Σε πήρε τηλέφωνο για τα βαθιά σου. Ο παππού Αλπίνο. Έλα, παππού. Τι κάνω, με κλείς το ράδιο, βλαχοπάοξη. Τα δυο γουρουνάκια τι λένε. Γιατί γελάς. Το γουρούνι λέει εμάς γουρουνάκια. Ναι. Μίλα, ρε, γουρούνι. Να σε πω κάτι. Για δώσω αποτέλεσμα. Εσύ, μωρέ, παλακρή κάμπια. Πες μου αποτέλεσμα σε μένα. Εγώ το έπαιξα, ρε, αυτόν ρωτάς. 2-1. Με Χατσερίδη Κρέσπο, 2-1, 2-1. Θα γίνει 2-0. Μαμού, μαμούρα ιστορία. Αυτός τι είχε γούρι, αυτός μόνο αγκούρι ξέρει. Θα γίνει 2-1 στα τελευταία. Ημίχρονο, πες το ημίχρονο τι θα έρθει. 1-0 θα το ημίχρονο. Και μετά καταλήγει στο θα γίνει 2-0 και μετά 2-1 θα γίνει. 0-2 ημίχρονο, 4-2 τελικό. Σιγάρι, κακέ. Τι γλίτσα είσαι. 2-1. Η σύνδεση το άριξε, σπέκτε. Η σύνδεση, βασική όλοι. Θα πάει το κάτω. Πυρός, Ίνδρος, Μόκαλης. Θα το παίξουν, θα το παίξουν στα Ίσια και με την Τρίπολη θα χάσουν βαθμούς εδώ. Αυτό λέω εγώ. Λάθος κάνεις, φίλε μου. Εδώ μέσα έρχονται, λένε ότι θα αρπάξουν μια τριάρα, τεσσάρα. Ως πότε. Και μετά, δεν μας διαφέρει μετά με την Τρίπολη παίζουνε. Εμείς πάμε Καρελάο να τους υποδείξουμε άλλη μια φορά ποια είναι η μεγάλη. Θα τους αποδείξετε ή θα τους υποδείξετε. Της πόλης. Κατάλαβες, Κλαράκη. Μάλιστα. Εσένα, Κόκκινη, θα σε πάρω μετά την εκπομπή σου. Ναι. Να σε πω κάτι. Να μου πεις ό,τι γουστάρεις. Αν είναι να του δώσεις καμιά δουλειά, πάρτον. Αν είναι να σαλιαρίσετε, μην τον πάρεις. Ναι. Μπορεί να μου δώσει κανένα δεκαριά χιλιάρι και να βάλω 4-2. Εντάξει. Ναι. Πού θα τα βάλει, δε Κόκκινε, στο παράνομο, εσύ. Όχι, στον ΟΠΑΠ. Στον ΟΠΑΠ θα βάζει 10 χιλιάρια. Ναι, γιατί. Μάλιστα, εντάξει. Θα κάνω 510. Μπράβο, Γρηγόρη. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να έχω ένα ασχολούμαι κανένα εβδομάδα. Ναι. Γιάννη, από Γερμανία σα παίρνω, Παναθηναϊκό. Ωραίο. Λοιπόν, σα έχει βάλει τα γυαλιά ο Δόνης ο Δονών. Ναι. Έχει ξεφτυλίσει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που τρέχουν να κάνουν πρωταθλητισμό ομάδες. Ναι. Με αυτό το ρόστερ που έχει κατεβάσει και με τις επιτυχίες μέχρι τώρα. Ναι. Έχω βάλει τις γκολάρες φέτος μέχρι τώρα. Τις γκολάρες. Έχω Χατζηγιοβάνι 18 χρονών. Το πολύ το Δεκέμβριο εγώ πιστεύω έχει φύγει αυτός ο παίχτης. Πώς θα φύγει. Εγώ πιστεύω θα φύγει, θα πάρει μεταγραφή. Θα πουληθεί, λέει. Μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Γιατί... Ρε φίλε, δεν μου λες, ο Παϊρότ που είναι. Ποιος είναι ο Παϊρότ, δεν ξέρω, ρε φίλε. Μου λες, δεν ξέρω κι εγώ, δεν είναι ο Αλαφούζος να φύγει και να αλλάξει πρόεδρο. Και με για μπάλα σου λέω εγώ τώρα, άσο να. Όχι! Το... Από το ιδιοκτησιακό ξεκινάμε. Παίζει χαριστικά στο πρωτάθλημα. Όχι. Γιατί παίζει χαριστικά. Όχι. Γιατί άλλαξε η νομοθεσία για να παίζεις. Έχει κόσμο, δεν είναι Ηρακλής. Άλλαξε νομοθεσία για να παίζει. Δεν είναι Ηρακλής, δεν έχει μικρή πελατεία. Άλλαξε. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός, λοιπόν, δεκτό. Και τι, ιδιοκτησιακό άλλαξε ή είσαι έχει ακόμα Αλαφούζος. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Είμαι Παναθηναϊκός εγώ. Δεν είμαι ούτε Ηρακλής ούτε Καλαμαριά. Λοιπόν, και για το ΠΑΟΚ θέλω να πω δύο κουβέντες. Ναι. Υπάρχει καινούργιος προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Έχει ακουστεί κάτι. Γιατί. Όχι. Γιατί έρχονται δύο φάπες συνεχόμενες τώρα. Και με τον Άρη και το Καρεσκάκι. Εντάξει, αυτό από αυτή την αυτό πιστεύεις εσύ. Έτσι νομίζει. Αυτό βλέπω εγώ. Είναι πασιφανέστατο. Είμαι σίγουρος ότι κάπου μέσα σου πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει και πρωτάθλημα. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μην παίξει σε κανένα Καρεσκάκι, φάει καμιά τεσσάρα. Το πιστεύεις. Θα διαχειριστείς, το πιστεύεις ή όχι. Σε καμιά τούμπα. Ναι. Πρωτάθλημα δεν θα πάρω, φίλε, αλλά από τον Άρη, από τον Ατρόμητο και από την Τρίπολη πιο πάνω θα τελειώσει. Ωραία που τον κατάτησαν τον Παναθηναϊκό. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Τον λες τι θα κάνεις. Τι, έπεσε η άλλη γραμμή. Μάλιστα. Μια γραμμή μπορούμε να έχουμε. Τα τζιν σκίζονται όταν πλένονται αφού ραφτούν με ελαφρό πετρά σε ειδικά πλυντήρια ή αφού πληθούν τα σκίζουν κάνοντας σχέδια με τροχάκι. Δεν γνωρίζω, φίλε, με εσύ προφανώς κάτι που να δεις. Επίσης, λογικά αυτός που έχασε το ταπί
Ρωτήστε αν έχει σχέση με κοπτήριο ή κοφτήριο υφασμάτων. Είναι κοπτήριο ή κοφτήριο τώρα. Μια τελευταία γραμμή. Ορίστε. Και εμεί θα σε ακούμε. Εγώ δεν σε ακούω, ρε Μάλι, γιατί ακόμα φέρνει. Φέρνει. Τώρα, ό,τι και να μου πει. Τι να σε πω, ρε Παράβα. Να τα ακούσω. Τι να σε πω, ρε Παράβα. Θες μεροκάματο σήμερα. Πάμε. 4-2. 51 απόδοση. Μπράβο σου. Επειδή... Μπράβο αν σου. Αν σου έλεγα 2-4, θα το έπαιζε. Όχι. Δεν παίζει σωστά. Παίζω ανάποδα δηλαδή. Γιατί, επειδή σου είπα τώρα και αυτό που σου άρεσε. Το είπες τώρα, ρε, μην το αχταρμάζεις, ρε κόκκινε. Το είπες. Μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Για πες μου. Το τσίπουρο το βαρελάκι το έχω ακόμα εδώ. Ναι. Λίγο από πάνω πήρα λίγο κάτι ξυστές. Και όποτε θα κατέβω, κατευθείαν στο γραφείο. Εσύ θα κατέβεις μάλλον όταν θα γίνουν εκλογές. Όχι ρε, όχι τρελέ. Ή όταν θα ξεκινήσει το μετρό. Ο Μόγκολος πού είναι? Ο Μόγκολος. Την έκανε. Ήρθε εδώ ο Τανάσε και ο Μαραντόνα και τον περιμένουν κάτι παιδιά από το Ευρωπόταμο. Αμαλατής. Λες να τον απαγάγουνε. Απαπαπα, τι να τον πάρω. Για τι φράγκα να πάρει αυτός τώρα έτσι πως είναι με αυτά τα μούτρα. Εσύ πόσο θα έδινες για να τον αγοράσεις ένα σκλάβο πάζαρο, πες μου στα ίσια. Θα με πλέρωνε επί τόπου για να τον βγάλω λίγο παρά έξω. Θα σε πλέρωνε και από πάνω. Αφήνω, άντε σε αφήνω. Γεια σου ρε Βαραβά, θηρίο. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα, μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Μην τρελαίνεστε μερικοί, χαβαλέ κάνουμε, δεν αξίζει να ασχολείσαι σοβαρά με αυτά τα πράγματα. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για να πει ειδήσεις. Αμέσως μετά.